Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζουμε στη συζήτηση με θέμα «Πανδημία, υγεία, απομόνωση και διεκδικήσεις» που διοργανώνεται από το κοινωνικό στέκι «Στέκι Μεταναστών». Για όσους και όσες δεν μας γνωρίζουν, το στέκι μεταναστών είναι ένας αυτοοργανωμένος, αυτοδιαχειριζόμενος χώρος με συνεχή παρουσία στα Χανιά τα τελευταία 15 χρόνια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο χώρος μας λοιπόν είναι ανοιχτός για όλους. Μία στέγη για τις ανάγκες έκφρασης και δημιουργίας αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης των μεταναστών-μεταναστριών, της νεολαίας και των κοινωνικών κινημάτων της πόλης μας. Στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και των μέτρων, οι λειτουργίες του στεκιού έχουν περιοριστεί σημαντικά. Όμως, συνεχίζονται δράσεις αλληλεγγύης που κρίθηκαν ως κοινωνικά απαραίτητες, όπως η Κυριακάτικη Συλλογική Κουζίνα Αλληλεγγύης που φιλοξενείται στο χώρο μας, τα μαθήματα ελληνικών αγγλικών και η διανομή ρούχων κυκλίνων σκεπασμάτων σε όσους και όσες το έχουν ανάγκη. Όλα τα παραπάνω, φυσικά, με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση από τη Θεσσαλονίκη η Χριστίνα Κιδώνα, παθολόγος εντατικολόγος υπεύθυνη κλινικής COVID στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο Θοδωρής Δούκος, Γενικός Ιατρός, μέλος του ΣΟΥ της Ένωσης Ιατρών Θεσσαλονίκης και ο Αντώνης Γαζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Πόλη Ανάποδα, Δύναμη Ανατροπής. Από τα Χανιά είναι μαζί μας η Κατερίνα Μανιμανάκη, ορθοπαιδικός, μέλος του ΣΟΥ της Ένωσης Γιατρών Εσυχανίων, ο Βαρδής Γεωργιακάκης, νοσηλευτής Εσυχανίων και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων, και τέλος, ο Αντώνης Λιοδάκης, ψυχίατρος ψυχοδραματιστής, διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου. Η συζήτηση αυτή θέλει να αναδείξει μεταξύ άλλων τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο υγειονομικό σύστημα της χώρας και ειδικότερα της πόλης μας. Το πώς η κρατική αναλγησία ή αδιαφορία οδήγησε στην κατάρρευση των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, αν και με ποιο τρόπο αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω συλλογικών διεκδικήσεων. Επίσης, ποιος είναι ο κοινωνικός προσδιορισμός της πανδημίας και η όξυνση των ανισοτήτων που βλέπουμε να προκαλούν οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Τέλος, το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Πώς επηρεαζόμαστε ψυχολογικά από τους περιορισμούς και την απομόνωση και πώς τελικά θα μας βρει η επόμενη μέρα. Βασική επιδίωξή μας είναι να δούμε πού βρισκόμαστε, τι διεκδικούμε και ποια τα προτινόμενα μέσα διεκδίκησης σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, όσον αφορά στη διαδικασία της συζήτησης που θα ακολουθήσει, θα ξεκινήσουμε αρχικά με τις εισηγήσεις των ομιλητών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό. Όσοι από εσάς μας παρακολουθείτε μέσω της πλατφόρμας Zoom, έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε είτε ζητώντας το λόγο, σηκώνοντας χέρι, είτε μέσω του chat, διατυπώνοντας εκεί την ερώτησή σας και τον εισηγητή στον οποίο την απευθύνετε. Για όσους μας βλέπουν από το Facebook, δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να παρέμβετε απευθείας στη συζήτηση. Σας καλούμε όμως να χρησιμοποιήσετε το chat κάτω από τη μετάδοση του Facebook Live, καταθέτοντας εκεί γραπτό στις ερωτήσεις σας. Για να ανοίξουμε λοιπόν τον κύκλο της συζήτησης με τους συνομιλητές μας, να πούμε επιγραμματικά δύο λόγια για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε. Αρχικά, να σημειώσουμε πως η κατάσταση αυτή δεν έρχεται σε ένα κενό πλαίσιο, σαν κάτι εξωτερικό του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Έχει αναδυθεί μέσα από αυτόν και οι δυνατότητες αντιμετώπισής της είναι περιορισμένες, σε μεγάλο βαθμό, από τις ισχύουσες δομές και σχέσεις εξουσίας. Σαφώς, γίνονται πολιτικές επιλογές διαχείρισης της κατάστασης που βιώνουμε και παροντικά, κάτι που θα επιχειρήσουμε με τη σημερινή συζήτηση, επικεντρωνόμαστε σε αυτές. Έχοντας όμως το βλέμμα μας μπροστά, πέρα από την κριτική μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, το ζήτημα είναι να αλλάξουμε το ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα η κρατική διαχείριση της πανδημίας γίνεται με βάση πολιτικές σκοπιμότητες και όχι τις υγειονομικές ανάγκες και τα πρωτόκολλα. Γίνεται βάση ιδεολογιών και πρακτικών εμποτισμένων από τη λογική του χρήματος και της ιδιωτικοποίησης. Είμαστε μια κοινωνία σε απομόνωση. Τον περασμένο Μάρτιο δώσαμε χρόνο που προφανώς δεν αξιοποιήθηκε προς όφελος της δημόσιας υγείας από τους κυβερνώντες. Δεν ακολουθήθηκε καμία πολιτική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Η ενοικίαση των ιδιωτικών κλινικών έναντι αδράς αμοιβής βαφτίστηκε επίταξη. Τα τεστ παραμένουν ήδη πολυτελείας.
Την ίδια στιγμή έγιναν προσλήψεις ειδικών φρουρών της Ελλάς και εκατομμύρια επενδύθηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και εξοπλιστικά. Ταυτόχρονα, με άλλο φοιτητή δημόσια υγεία, επιβάλλονται διατάγματα και περνάνε νομοσχέδια άκρως αντιδημοκρατικά. Κανονικότητες καθόλου έκτακτες, αλλά που ήρθαν για να μείνουν. Ένας τρόπος αντιπερισπασμού από τα παραπάνω και ενοχοποίησης της κοινωνίας, προκειμένου αυτή να μην αντιδρά, είναι η συνεχής επίκληση στην ατομική ευθύνη και στους λίγους που φταίνε για τα δεινά όλων. Αλλά σταθούμε για λίγο εδώ. Ποια είναι ακριβώς η ατομική ευθύνη? Ενός πρόσφυγα που ζει στιβαγμένο σε κάμπ? Μιας φυλακισμένης που πεθαίνει μέσα σε κοιλιά COVID? Ενός άστεγου που δέχεται πρόστιμα άσκοπης μετακίνησης επειδή δεν έμεινε σπίτι? Ή μιας γυναίκας που θεωρείται ασφαλής κλειδωμένη μέσα στη βία? Ποια είναι η ατομική ευθύνη όλων μας? Για μας είναι ξεκάθαρο ότι η ατομική μας ευθύνη είναι οι συλλογικοί μας αγώνες. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε και τι οφείλουμε να διεκδικήσουμε σήμερα και με ποιον τρόπο. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη, πώς θα στήσουμε δίκτυα αλληλοβοήθειας και αλληλοστήριξης, πώς θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για την κάλυψη των βασικών μας αναγκών. Για το δικαίωμα όλων μας στην εργασία δίχως εκμετάλλευση, στη διαδήλωση, στην απεργία, στην ελευθερία έκφρασης, για το δικαίωμά μας στη ζωή. Ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα, ας περάσουμε στους καλεσμένους μας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν εικόνες και δεδομένα που ενώ απευχόμαστε, πολύ πιθανό να κληθούμε να τις αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. Τον λόγο έχει ο Θοδωρής Δούκος. Κύριε Δούκο, είστε στο μιούτ, αν θέλετε να ανοίξετε τον ήχο σας, γιατί δεν σας ακούμε. Κύριε Δούκο, μας ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Με ακούτε? Ναι. Καλησπέρα σε όλους, λέω, στα Χανιά και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι πια μέλος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Συμβούλιο μου, είναι πολλά χρόνια. Τώρα, στα πλαίσια της αναλλαγής που κάνουμε και νέοι άνθρωποι να αναλαμβάνουν, είμαι όμως στην παράταξη, η οποία έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και χρόνια, στην κίνηση για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και του νοσοκομειακού κινήματος. Και νομίζω ότι οι θέσεις που θα εκφράσω είναι και θέσεις και της κίνησης και του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Θεσσαλονίκη ήρθε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, στο δεύτερο κύμα, λόγω των πάρα πολλών θανάτων που είχαμε, όπως ξέρετε, στην πόλη, σε βαθμό που ξεπεράσαμε σε αναλογία θανάτων 100.000 πληθυσμό και τις χειρότερες εκδοχές της Αμερικής και της Βραζιλίας ως προς αυτό το δίκτυο. Και αυτό έγινε από ένα συνδυασμό παραγόντων που αφορούσε και την ανεπάρκεια τη διαχειριστική του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ένα τέτοιο σφοδρό δεύτερο κύμα, όσο και την ανεπάρκεια των μηχανισμών επιδημιολογικής επιτήρησης, ιχνηλάτησης, καθώς βέβαια και τη συνολική ανεπάρκεια ενός μηχανισμού που όφιλε να εξασφαλίσει όλες τις λεγόμενες δευτερεύουσες παραμέτρους που εξασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα, ώστε να μην έχουμε αρρώστια, πάρα πολλούς δηλαδή μολυσμένους από τον COVID, και επόμενα ένα ποσοστό από αυτούς θα χρειαστεί και νοσηλεία και ένα ποσοστό από αυτούς θα χρειαστεί και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Είχε καταδειχθεί από το πρώτο κύμα ότι μόνο δημόσια συστήματα υγείας μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ο ιδιωτικός τομέας εξαφανίζεται, κοιτάει το κέρδος εξορισμού, δεν συμμετέχει γενικώς σε δύσκολες καταστάσεις αυτού του τύπου, εκτός αν επιταχθεί, και αυτό είναι ένα θέμα που θα έρθουμε αργότερα να το ξανακουβεντιάσουμε. Το δημόσιο σύστημα λοιπόν ξεκίναγε από μια βάση υπονομευμένη σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως συμβαίνει και με πολλά συστήματα στις ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες του τρίτου κόσμου, λόγω των πολιτικών λιτότητας παρατεταμένων που ασκήθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 1995 και μετά.
Στην Ελλάδα είχαμε ζήσει και τις φάσεις των μνημονίων που αποδιόρθωσαν εντελώς το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμούς είναι τεράστιες. Μπορεί μετά το 2015 αυτή η κατρακύλα λίγο, δηλαδή να σταθεροποιήθηκε η καθοδική πορεία του συστήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνανε οι προσλήψεις οι μαζικές που χρειαζόταν και ανανεώσεις των εξοπλισμών για να επανέλθει σε μια πραγματικά επαρκή λειτουργική κατάσταση. Και έτσι το πρώτο κύμα της πανδημίας, ευτυχώς με τα μέτρα που πάρθηκαν λόγω της εμπειρίας της Ιταλίας, εδώ δεν οδήγησαν στην ανάγκη για μαζικές νοσηλείες. Ήταν όμως από όλους λεγόμενο ότι στο δεύτερο κύμα, όταν μπούμε προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό όλοι και μιλούσαν για ενίσχυση του συστήματος σε προσλήψεις προσωπικού κυρίως, γιατί η επένδυση σε ζωντανή εργασία είναι αυτή που σώζει κυρίως, αλλά και σε εξοπλισμό που σημαίνει αναπνευστήρες σε μονάδες, φάρμακα, πάρα πολλά αναλώσιμα υλικά, υλικά καθαριότητας κλπ. Αυτά δεν έγιναν από την κυβέρνηση. Επομένως, αντιμετωπίσαμε το δεύτερο κύμα με τρομακτικές ανεπάρκειες σε αυτό το επίπεδο του νοσοκομειακού, για το οποίο θα μιλήσει και η κυρία Κιδώνα μετά, αλλά και σε πάρα πολλές ανεπάρκειες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκεί όπου εργάζομαι εγώ, στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας, για παράδειγμα, μια περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όπου αν είχαμε το προσωπικό, όχι αυτό που θα χρειαζόταν το ενισχυμένο για να αντιμετωπίσει ένα κύμα. Αλλά αυτό έστω το προσωπικό που οι διεθνείς αναλογίες λένε ότι χρειάζεται σε γιατρούς και νοσηλευτές για να έχεις μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν είχαμε λοιπόν αυτό το προσωπικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε και επιθετικές εκτινατήσεις των κρουσμάτων, δηλαδή στο βαθμό που παρουσιάζεται ένα κρούσμα, να μπορείς να παίρνεις κάθετα όλους τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθες σε επαφή, να τους ανιχνεύεις και φυσικά να μπορείς έγκυρα να τους δώσεις τις συμβουλές από την απομόνωση μέχρι τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν. Δεύτερον, αυτούς που αρρωσταίνουν να μπορείς να τους παρακολουθείς σε καθημερινή βάση τακτικά, είτε με διαζώσεις, είτε με συστήματα τηλεφωνικής καθημερινής επικοινωνίας ή τηλεϊατρικής, και έτσι να μπορείς έγκαιρα να διαγνώσεις αυτόν που έχει ανάγκη άμεσα, γιατί έχει παράγοντες κινδύνου από το ιστορικό του ή στραβώνει, όπως λέμε, δηλαδή επιδεινώνεται η κλινική του κατάσταση και πρέπει έγκαιρα να μπει στο νοσοκομείο. Και τρίτον, θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη εποπτεία αν είχαμε το προσωπικό και στους χώρους εργασίας στην κοινότητά μας, γιατί όπως φωνάζαμε από την αρχή και τώρα το παραδέχονται όλοι, η μόλυνση του κόσμου δεν γίνεται ούτε στα πάρτι, ούτε στο ότι βγήκε στην παραλία και περπάτησε χωρίς μάσκα, δεν γίνεται. Τι γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας όπου δεν τηρείται κανένα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται λόγω της απόλυτης εργοδοτικής ασυδοσίας, παύλα τρομοκρατίας ενάντια στους εργαζόμενους. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες ότι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να δουλεύουν και άρρωστοι και τα αφεντικά τους απειλούσαν απευθείας με απόλυση αν δεν το κάνανε αυτό. Θα σας πω το πολύ απλό παράδειγμα ότι ακόμα και όταν έρχονταν κάποιος να εξεταστεί σε εμάς και του λέγουμε ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα, αυτοί δεν αναγνωρίζονταν από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ για να του δώσει αναρωτική άδεια. Και με χίλια κόλπα προσπαθούσαμε να πείσουμε όπου ήταν δυνατόν τους εργοδότες ότι είναι και για αυτούς πρόβλημα και πρέπει να δώσουν τις μέρες εργασίας στον άρρωστο. Και πολλές φορές αυτές δεν μπορούσαν μετά να τις πληρωθεί λόγω ακριβώς της διοικητικής ανεπάρκειας ενός συστήματος που αναγνώριζε το χαρτί από εμάς ως μοναδικό κριτήριο απέναντι στο ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για να έχει την αναρωτική του άδεια εργαζόμενο. Έτσι, άνθρωποι μπαίναν στα λεωφορεία για να διασχίσουν από την Ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι τη Δυτική επί μια μισή ώρα στη Βαγμένη. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει το μοναδικό προνόμιο να μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων και να έχει μόνο ένα μέσο μεταφοράς, το αστικό λεωφορείο, σε πολύ κακές συνθήκες πριν την πανδημία, με ελάχιστα λεωφορεία, με πάρα πολλά χαλασμένα, με κακές συνθήκες αερισμού. Και εκεί στηβάζονταν αυτοί οι άνθρωποι ο κόσμος της εργασίας, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουν όλοι σαν τους αστούς αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι υποχρεωμένοι να μπουν στο λεωφορείο. Και μετά πηγαίναν στη δουλειά, μολύνονταν, το ξαναφέραμε στο λεωφορείο, μολύναν κι άλλους, γυρνούσαν στο σπίτι, μόλυνε και την οικογένεια. Και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίζεται όσο δεν μπαίνουν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Έλεγα λοιπόν ότι το σύστημα υγείας ήδη πριν το θέμα της πανδημίας χρειαζόταν με βάση τις πιο. Τις ελάχιστες εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, τουλάχιστον 6.000 γιατρούς σε όλη την επικράτεια και γύρω στις 30.000 νοσηλευτικό προσωπικό, πληρώματα στενοφόρων, τραυματοφορείς κλπ., επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, για ένα στοιχειωδώς επαρκές σύστημα που να καλύπτει τις ανάγκες.
Θυμίζω εδώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεγάλα κομμάτια της περίθαλψης και όλη η αποκατάσταση, όπως και όλη η οδοντιατρική περίθαλψη, είναι στην πραγματικότητα εκτός εθνικού συστήματος υγείας. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύστημα που δεν καλύπτει μεγάλα κομμάτια της περίθαλψης. Δεν μιλάω συνολικά για φροντίδα υγείας που είναι ευρύτερες έννοιες, όπως προστασία στην εργασία, ιατρική της εργασίας, αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης του κόσμου, όχι άστεγους, όχι πρόσφυγες πατικωμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωση κλπ. Μιλάω καθαρά για το σκέλος περίθαλψης. Αυτό το σκέλος αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θησάβριζε όλο αυτόν τον καιρό. Και ο οποίος μέσα στην κρίση αρνήθηκε και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο να συνεισφέρει τα στοιχειώδη. Έτσι, ζήσαμε μια συνθήκη όπου ο κόσμος απ' τη μια καλούνταν να δουλέψει με τις μικρότερες δυνατές αμοιβές σε συνθήκες που ήδη είχαν διαμορφωθεί όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, από το 2008 και μετά, με πολύ χαμηλές αμοιβές, με απτέλειωτα ωράρια εργασίας, σε πολύ κακές συνθήκες και επιπλέον με τον κίνδυνο του COVID συνεχώς στην καθημερινότητα. Στην πρωτοβάθμια λοιπόν χρειαζόμασταν πάρα πολύ δυναμικό για να κάνει τις λειτουργίες που έγιναν. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα για να καλύψουν στοιχειώδες τρύπες μέσα στα νοσοκομεία, όπου και εκεί λέγανε ότι προσλαμβάνουν κόσμο γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνανε, ελάχιστοι επικουρικοί, δηλαδή με μονοετής ή διετής συμβάσεις ήρθαν να δουλέψουν. Και τελικά, αυτό θέλω να το σημειώσετε, το προσωπικό που δούλεψε στη φάση της πανδημίας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλες τις βαθμίδες ήταν στην πραγματικότητα λιγότερο και από πριν. Γιατί? Γιατί αρρώστηκε ένα κομμάτι του δυναμικού μας, ειδικά αυτό που ήταν στην πρώτη γραμμή και συνεχίζει να αρρωσταίνει. Σήμερα μετράμε 15 θανάτους υγειονομικών στην Ελλάδα από νόσο COVID. Είχαμε πάρα πολλούς που βγήκαν εκτός εργασίας λόγω ευάλωτων ομάδων οι ίδιοι, ηλικιωμένοι. Ξέρετε, το ΕΣΥ είναι ένα πολύ γερασμένο σύστημα. Εγώ που προσλήφθηκα το 2000, είμαι στα 55 μου και έχω 25 χρόνια υπηρεσίας. Οι περισσότεροι συνάδελφοι στο κέντρο υγείας είναι σε μεγαλύτερη ηλικία από μένα, είναι κοντά στη σύνταξη. Και αυτό συμβαίνει και μέσα στα νοσοκομεία, αν εξαιρέσουμε τους νέους επικουρικούς. Και πάρα πολλοί επίσης ήταν γονείς που είχαν παιδιά με ανάγκες ή μητέρες που τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σχολείο και έπρεπε και είχαν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού. Επομένως, το σύστημα μέσα στην πανδημία, αυτό να το ξέρετε, δούλεψε στην πραγματικότητα με πολύ λιγότερο κόσμο και είχαμε και τα φαινόμενα, θέλω να το πω εδώ, ίσως μιλήσει η Χριστίνα περισσότερο, που συνάδελφοι ουσιαστικά σε τμήματα που ακυρώθηκε η λειτουργία τους για να μετατραπούν σε COVID, αρνήθηκαν να βοηθήσουν έστω και στα στοιχειώδη στους ανθρώπους που δίναν τη μάχη πάνω στους ασθενείς. Και ένα εσωτερικό πρόβλημα που το ζήσαμε και που κάποτε πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, γιατί πραγματικά είναι και εντελώς άδικο και για τους ασθενείς και για τους ίδιους τους μάχημους υγειονομικούς. Ταυτόχρονα όμως με τα ζητήματα υγείας, όπως φαίνεται από τη συζήτηση και από την εισαγωγή που έκανε η συνάδελφος από τα Χανιά, που έκανε την έναρξη στην σημερινή μας κουβέντα, υπάρχουν και ζητήματα πέρα από την υγεία. Υπάρχουν ζητήματα στην ίδια την οικονομία, υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να αξιοποιήσει την πανδημία για να περάσει άλλα πράγματα. Δηλαδή, επικαλούμενη τον κίνδυνο της, αυτό που ονόμαζε ασφάλεια σε συνθήκες πολέμου, όπως τις ονόμαζε, πέρασε ένα πλαίσιο μέτρο που αφορούσε και τα ζητήματα της εργασίας, αλλά και τα ίδια τα ζητήματα στην υγεία και ζητήματα σε σχέση με τις δημοκρατικές ελευθερίες, που στην πραγματικότητα ήθελε να τσακίσει κάθε φωνή που αντιστέκονταν στο σχέδιο, δηλαδή να φορτωθεί εν τέλει όλη αυτή η υγειονομική και οικονομική κρίση στις πλάτες πάλι, και τα βάρη να φορτωθούν στις πλάτες των απλών εργαζομένων του κόσμου, της επισφάλειας, των προσφύγων και των μεταναστών. Ο πλούτος να μην πληρώσει τίποτε πάλι για αυτή την κρίση. Έτσι, ζήσαμε τις αντιδημοκρατικές εκδοχές με τη απαγόρευση των διαδηλώσεων τις μέρες του Πολυτεχνείου και τις μέρες μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στις 6 του Δεκέμβρη. Ζήσαμε διώξεις και πειθαρχικές ποινές απέναντι σε υγειονομικούς που είπα την αλήθεια για το τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς και στους χώρους μέσα στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Έχουμε τώρα αναγκαστικές μετακινήσεις ακόμα και προέδρου ενώσεων. Σήμερα πάρθηκε απόφαση ότι ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Κέρκυρας μετατίθεται για 3 μήνες στη Βέρεια. Προχθές είχαμε τον συναδέλφο του Καταραχιά, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, μετακινήθηκε στο Σωτηρία εκδικητικά εντελώς, ενώ υπάρχουν τρομακτικές ανάγκες και λήψεις προσωπικού στο ίδιο το νοσοκομείο.
Και φυσικά ζήσαμε τις διώξεις πάρα πολλών πολιτών και αγωνιζόμενων ανθρώπων με πρόστιμα τις μέρες αυτές και του Πολυτεχνείου και τις προηγούμενες, όπως και τις μέρες του πρώτου κύματος. Αλλά κυρίως έχουμε μια ένταση τώρα στο δεύτερο κύμα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα δημοκρατίας στον τόπο μας. Η δεξιά επιτίθεται με έναν τρόπο προκλητικό κατά τη γνώμη μου, και είναι ένα θέμα αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί. Έχουμε και πρωτοφανείς άλλες διαδικασίες, όπως να έρετε η βουλευτική ασυλία βουλευτών. Ένας από εσάς αφορά και τα Χανιά, γιατί ακριβώς κατήγγυνα φαινόμενα ή είπαν άλλη γνώμη από αυτή που είναι αρεστή στους κυβερνώντες. Και επομένως έχουμε ένα πεδίο όπου θα έλεγα συνολικά όλοι οι όροι διεξαγωγής της ταξικής πάλης οξύνονται για τον κόσμο της εργασίας και πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση ξεπερνώντας το φόβο και απαντώντας στο ψευδοδήλημα ασφάλεια ελευθερία, ότι μπορεί να υπάρξει ελευθερία για όλους με ισότητα, αδελφοσύνη και δικαιοσύνη, ταυτόχρονα με συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια απέναντι στην πανδημία. Και αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το περιγράφουμε και αφορά προτάσεις ριζοσπαστικές, όπως μία από αυτές είναι η επίταξη συνολικά για να αντιμετωπίσει τα άμεσα προβλήματα υγείας του ιδιωτικού τομέα. Και όταν λέμε επίταξη, εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω, επειδή αναφέρθηκε στην εισαγωγή, δεν είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση που θεωρητικά ψηφίζει επίταξη και στην πράξη ενοικιάζει, ή με την υπουργική απόφαση που υλοποιεί, ενοικιάζει σε πολύ ακριβές τιμές τα ιδιωτικά ιδρύματα, και αυτά ουσιαστικά δεν τα χρησιμοποιεί, όπως θα σας αναφέρει η Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη, παρά ουσιαστικά τα ενισχύει για να λύσουν προβλήματα δικής τους λειτουργίας και χρεοκοπίας. Επίταξη σημαίνει ένα και μοναδικό πράγμα, ότι όλες οι ιδιωτικές δομές περνάνε υπό τον έλεγχο του κράτους, με αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο, ο ιδιοκτήτης χάνει το διευθυντικό δικαίωμα πάνω στην επιχείρησή του, το κράτος αναλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδα των δομών, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας είναι αυτές, και όταν μιλάμε για νοσοκομεία, τα εντάσσει στο σύστημα ευθυμεριών της πόλης. Τα ενισχύει και αυτά με προσωπικό, όπως τα δημόσια νοσοκομεία, και τα βάζει να λειτουργούν τα ανεξάρτητα τμήματα COVID, για την COVID νοσηρότητα ξεχωριστά, τα ογκολογικά περιστατικά ξεχωριστά, τα καρδιαγγειακά ξεχωριστά. Έχει εφημερία καθημερινά για COVID και μη COVID νοσηρότητα. Και υπάγονται σε αυτό το σχέδιο και εφημερεύουν όλες οι δομές, δημόσιες, ιδιωτικές και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο ασθενής προσέρχεται εκεί που είναι κοντινότερα στην εργασία του ή στον τόπο κατοικίας του, δεν πληρώνει τίποτε. Αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να απαντήσει σήμερα στις ανάγκες. Και αυτό επίσης πρέπει να συνοδεύεται και με προτάσεις άλλου τύπου, επίταξη λεωφορείων και κτέλ και τουριστικών για να έχεις καλύτερη συγκοινωνία σήμερα στην πόλη και σε όποια άλλη πόλη το χρειάζεται, επίταξη ξενοδοχειακών μονάδων για να πηγαίνουν οι άρρωστοι που πρέπει να απομονωθούν για να μην κολλήσουν την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά που μένουν 6 άνθρωποι μέσα. Χρειάζονται υγειονομικοί που αρρωσταίνουν και που δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους, αλλά πρέπει να πάνε σε ένα χώρο να απομονωθούν για το διάστημα της καραντίνας των 14 ημερών που απαιτεί η μόλυνση COVID κλπ. Θέλω να πω ότι, και τελειώνω με αυτό και ίσως συζητήσουμε μετά, ότι χρειάζεται από μεριάς μας να κατατεθεί πια ένα επιθετικό σχέδιο σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν το ζήτημα πανδημία, κοινωνικο-οικονομικές τις επιπτώσεις, υγειονομικές επιπτώσεις και διαχείριση από την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε ένα κόσμο δικαιωμάτων και ελευθεριών και απάντηση των πραγματικών υλικών αναγκών των ανθρώπων και των υγειονομικών και του εισοδήματος. Παράδειγμα, μια πρόταση εδώ είναι εισόδημα πανδημίας για όλους σε επαρκές επίπεδο, έτσι, που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες ζωής και καθημερινότητας όλων των ανθρώπων και των προσφύγων και των μεταναστών, και αυτά να τα προβάλλουμε επιθετικά και φυσικά μέσα από διαδηλώσεις και μορφές, όσο και αν είναι πρόβλημα και όσο και αν απαγορεύονται, πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους, διότι οι απαγορεύσεις μπορεί να πάνε για πολύ μεγάλο διάστημα που θα τις σπάσουμε στην πράξη, αλλά αυτό θέλει μαζικότητα, αποφασιστικότητα και είναι πράγματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες και την εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μας, διαφωτιστική παρουσίαση της κατάστασης. Και τώρα την εικόνα από το τι συμβαίνει ακριβώς στη Θεσσαλονίκη θα συμπληρώσει η Χριστίνα Κιδώνα. Γεια σας. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά συγκινητικό για μένα αυτή η σύμπραξη Χανιά-Θεσσαλονίκη, γιατί περιγράφει την ιστορία της ζωής μου. Εγώ τέλειωσα την ιατρική Θεσσαλονίκη και κατέβηκα για αγροτικό κάτω, όπως και έκανα όλη μου την ειδικότητα στο παλιό νοσοκομείο Χανίων. Δηλαδή έμαθα πώς είναι να γίνεσαι γιατρός στα Χανιά, όπου είχα και πολύ σπουδαίους δασκάλους.
με πρώτα απ' όλους τον Κωστή τον Νικηφοράκη που μας δίδαξε σε πολλούς νέους γιατρούς το πώς η θεραπευτική σχέση μεταξύ ασθενούς και θεράποντος είναι μια πολύπλοκη σχέση που δεν περιορίζεται στη διαφοροδιάγνωση και στην απόφαση μιας ιατρικής αγωγής. Όπως και μας έδειξε το πώς ασκείς την ιατρική μπορεί να είναι μια πολιτική πράξη. Με αυτή την κληρονομιά γύρισα στη Θεσσαλονίκη, που σπούδασα εντατικολογία και δούλεψα στη μονάδα εντατικής του Ιπποκρατίου πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια γύρισα πάλι στην παθολογία. Επειδή ένα από τα κομμάτια που έτσι ασχολήθηκα ιδιαίτερα ήταν οι λοιμώξεις, όταν ο ασθενής μηδέν, που λέμε, έφτασε στη χώρα μας, η γυναίκα αυτή που αρρώστησε από την Ιταλία, από ένα ταξίδι στην Ιταλία και νοσηλεύτηκε στο ΑΧΕΠΑ, μετακινήθηκα με απόφαση της ΥΠΕ στο κέντρο αναφοράς Θεσσαλονίκης, που ήταν το ΑΧΕΠΑ. Την άνοιξη, λοιπόν, έμεινα εκεί για 2 μήνες, όπου είδα τα πρώτα περιστατικά. Θέλω να πω ότι εκείνη η εποχή ήταν έτσι πρωτόγνωρη ιατρικά για όλους όσους ασχοληθήκαμε. Πρέπει να γίνει κατανοητό και το τι αισθάνεται, τι περνάει ένας γιατρός όταν έχει να κάνει με μία νέα νόσο και διμεταδοτική για την οποία δεν γνωρίζει πάρα πολλά. Όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί και φόβος, γιατί είμαστε και εμείς άνθρωποι. Με την όλη αυτή λοιπόν την περίοδο του αυστηρού lockdown σε όλη τη χώρα που τάσκιαζε λίγο η φοβέρα και τα πλάκωνε, ένα πράγμα ήταν πολύ σπουδαίο και μας βοήθησε πολύ ιατρικά, το ότι η γνώση και η εμπειρία κυκλοφορούσαν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο. Άνοιξαν δηλαδή οι επιστημονικές εταιρείες, τα ιατρικά περιοδικά και είχαμε ανταλλαγή γνώσης ελεύθερη. Είναι το μόνο καλό που προέκυψε από αυτή την πανδημία. Ειδικά ένα group που φτιάχτηκε, που ονομάστηκε Coronavirus Medical Group και συνέδεσε τους Έλληνες γιατρούς από όλο τον κόσμο, είναι καταπληκτικό, λειτουργεί ακόμα, ανεβάζει συνέχεια άρθρα, αλλά και κλινική εμπειρία και έτσι καταλάβαμε τότε που εμείς είδαμε τα πρώτα περιστατικά στην Ελλάδα, τι βλέπαν οι συνάδελφοί μας στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Νέα Υόρκη, στην Αγγλία, στη Ρωσία και στην Ισπανία, που ήταν οι χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από όλους. Οι παρικούντες, λοιπόν, την Ιερουσαλήμ που λέμε, είχαμε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα ήρθε για να μείνει. Και δεν είναι κάτι που θα φύγει πέφτοντας το οικό φορτίο. Ξέραμε δηλαδή ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Όταν λοιπόν έληξε η περίοδος του lockdown και είχαμε αποκτήσει και την πρώτη κλινική εμπειρία, προσπαθήσαμε λίγο να προετοιμαστούμε κάποιοι άνθρωποι για το τι θα ερχόταν. Εννοώ και με τα διαβάσματά μας καθημερινά από το τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο, αλλά και μπήκαμε σε μία προσπάθεια να προμηθευτούμε υλικά και μηχανήματα για τα νοσοκομεία μας μέσα από δωρεές, γιατί το κράτος δεν είχε κανένα κεντρικό σχεδιασμό, να τα φέρουμε στο νοσοκομείο μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες μηνών και να καταφέρουμε έτσι το καλοκαίρι να τα δούμε και λίγο να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά και να εκπαιδεύσουμε και νέους γιατρούς. Γιατί κάποιοι ξέραμε το τι έρχεται. Αυτό λοιπόν που κάναμε πρωτοβουλιακά πολύ λίγοι άνθρωποι, είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει μέσα στη νοσοκομεία το Υπουργείο Υγείας, η ΥΠΕ και οι διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας. Δηλαδή, να προμηθεύσουν τις κλινικές με τα επαρκή υλικά, και δεν μιλάω μόνο για τα μέσα ατομικής προστασίας, μιλάω για τα μόνιτος, τις συσκευές χορήγησης οξυγόνου, τα μηχανήματα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού που χρειάζονται οι ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια που έχει ο COVID.
και βέβαια να εκπαιδεύσουν το προσωπικό που θα εμπλεκόταν σε αυτή τη διαδικασία και να φτιάξουν και ένα οργανόγραμμα για το πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο στις νέες αυτές πιθανά πολεμικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν έγινε και βρεθήκαμε κι εμείς από έτσι ένα ανέμελο φθινόπωρο ξαφνικά από τέλος Οκτώβρη και βασικά όλο τον Νοέμβρη να ζούμε τον απόλυτο πανικό και συνθήκες μέσα στα νοσοκομεία που ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα ζήσουμε. Όταν κάθε, και μιλάω από την εμπειρία μου στο Ιπποκράτειο, το οποίο νομίζω είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί το Ιπποκράτειο είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας, είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, άρα ό,τι συμβαίνει εκεί είναι ένα σποτ που μπορεί να αναδείξει το τι γίνεται. Κάθε 4 μέρες, λοιπόν, φτάσαμε να κάνουμε πάνω από 100 εισαγωγές, 110-120, και να χρειάζεται κάθε 4 μέρες να ανοίγουμε και μία καινούργια πτέρυγα. Το να ανοίξεις, βέβαια, μία καινούργια πτέρυγα είναι μία κουβέντα. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμο στους συναδέλφους της Κρήτης αυτή η εμπειρία που θα σας καταθέσω. Το να πεις, δηλαδή, με απόφαση διοίκησης ότι σήμερα κλείνει η ορθοπαιδική κλινική. Τα παίρνετε όλα. Κουβαλάτε όλα τα υλικά σας. Και πάτε στο απέναντι κτίριο να συστεγαστείτε με άλλες 3 χειρουργικές κλινικές. Και αφήνετε αυτή την πτέρυγα για τα περιστατικά COVID. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που αφήνει πολλά πίσω του και φοβερά κενά. Όταν την άλλη μέρα μπαίνει, λοιπόν, το προσωπικό που αποτελείται από νοσηλεύτριες της ορθοπαιδικής, της ουρολογικής που κατέβηκαν, νοσηλεύτρια που ήρθε από το κέντρο υγείας του Θοδωρή, νοσηλεύτρια που ήρθε, ξέρω εγώ, από την αποστήρωση και της είπαν ότι πρέπει να βοηθήσει. Και πρέπει να δουλέψει σε μέρα γενικής εφημερίας σε τόσο βαριά ασθενής, είναι, νομίζω το αντιλαμβάνει το καθένας, ότι αυτό το πράγμα δεν θα ρολάρει πολύ καλά, γιατί κάθε τμήμα κλινικής ενός νοσοκομείου είναι σαν ένα μικρό εργοστάσιο ή μια μικρή κυψέλη, δεν ξέρω πώς να το πω, όπου δένονται οι άνθρωποι, τα γρανάζια είναι όλα μαζί, αλληλοεμπλεκόμενα, δουλεύουν πολύ καιρό μαζί σε ένα αντικείμενο που μαθαίνουν και γνωρίζουν και έτσι επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα. Δεν γίνεται, δηλαδή, μέσα σε μια μέρα να καλέσεις διαφορετικούς ανθρώπους και να τους πεις τώρα κάνετε, θα παλέψετε για ένα αντικείμενο που ούτε καν γνωρίζετε. Το ότι είναι όλοι αυτοί, ας πούμε, νοσηλευτές ή φορών όλοι αυτοί οι άνθρωποι μια ιατρική ποδιά, δεν σημαίνει ότι είναι και επαρκής για να κάνουν αυτό που πρέπει για τους αρρώστους. Αυτό, λοιπόν, έφτασε του να αναπτύξει 10 πτέρυγες στο Ιπποκράτειο και τουλάχιστον 300 κλίνες. Καταλαβαίνετε τι άφησε πίσω του και τι κενά δημιούργησε. Να πω ότι έπρεπε να στελεχωθεί και το κομμάτι της καθαρής σε εισαγωγικά παθολογικής κλινικής, δηλαδή των περιστατικών που δεν έχουν COVID και συνεχίζουν να έχουν παγκρεατίτιδα, γαστροραγία, εγκεφαλικό, μια άλλη λίμωξη στο ουροπητικό, ας πούμε, και θα έπρεπε να έχουν από πάνω τους παθολόγο που να τους κοιτάξει. Όμως δεν υπήρχε πια, γιατί όλοι είχαμε επιταχθεί στο COVID. Και έτσι αυτό το τμήμα στελεχώθηκε από γιατρούς οι οποίοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούσαν να μπουν στο COVID ή, ας πούμε, ότι ήταν τόσο μακριά σε χρόνια από το μάχημο σκέλος της ειδικότητας που ξέραμε ότι δεν θα είναι επαρκής για ένα COVID τμήμα. Ακόμα, λοιπόν, και αυτοί οι γιατροί στην καθαρή παθολογική κλινική αρρώστησαν σε ένα ποσοστό πάνω από 50%, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε ούτε αυτό το τμήμα. Τα λέω όλα αυτά όχι για να δραματοποιήσω την κατάσταση, αλλά για να δείξω ότι όταν δεν κάνεις ένα σχέδιο πριν και προσπαθείς
με μπαλώματα και μετακινήσεις τελευταίας στιγμής να φτιάξεις κλινικές, το αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα είναι φοβερά λειψό και μη πώς να πω, αποτελεσματικό ιατρικά. Αυτό το λέει η κοινή λογική. Στην όλη προσπάθεια, θέλω να σας πω ότι το Νοέμβρη το πόσοι νοσούσαν από τους συναδέλφους ήταν, πώς να πω, ανέβαινε με γεωμετρική άνοδο. Και αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα στα τμήματα μιας πολύ κακής ψυχολογίας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι υγειονομικοί είμαστε άνθρωποι που ο καθένας έχει τις αντοχές του. Δεν είναι όλοι ψύχρεμοι, δεν είναι όλοι με τον ίδιο τρόπο μάχημοι. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Οπότε είναι πολύ φανερό ότι αυτό το πράγμα, αυτή η αλυσίδα, πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να σπάσει. Και τότε καλέσαμε και άλλες ειδικότητες να μας βοηθήσουν, επικουρικά, που αποτελούνταν από τελείως άλλα επιστημονικά πεδία, όπως είναι οι γυναικολόγοι, η ορθοπαιδική, η γενική χειρουργή. Όλος ο παθολογικός τομέας είχε επιταχθεί στο Ιπποκράτειο μαζί με τους πανεπιστημιακούς, αλλά και πάλι δεν έφτανε και δεν φτάνει. Υπάρχει νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο, που πλέον, λόγω έλλειψης προσωπικού, ολόκληρα τμήματα εναποτίθεται στα χέρια, ας πούμε, γναθοχειρουργών ή πλαστικών χειρουργών ή οφθαλμιάτρων, και στο οποίο η διοίκηση, η ιατρική υπηρεσία, στους οποίους συναδέλφους έχει κάνει ένα δίωρο σεμινάριο και τους αναθέτει μετά την ευθύνη ολόκληρων τμήματων COVID. Μπορώ να καταλάβω το ότι, ας πούμε, αν γίνει ομιγέννητο ένα σεισμό στην πόλη που μπαίνουν κάθε μέρα 100 τραυματίες, θα κληθούν οι παθολόγοι να κάνουν και χειρουργική δουλειά. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που είναι πραγματικά αναπάντεχο, το να πέσει ο ουρανός πάνω στο κεφάλι μας. Αυτή η ιστορία δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, γιατί το ξέραμε από την Άνοιξη. Γι' αυτό και μιλάμε για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού, αλλά και όσον αφορά και την ασφάλεια όλων των υγειονομικών. Είναι όλα αυτά οφείλονται σε αυτήν την ιδεολειπτική αιμονή της δεξιάς να θέλει να απαξιώσει κάθε τι δημόσιο και να επιμένει ακόμα και τώρα να μην διορίζει γιατρούς. Όλες οι μετακινήσεις που είδατε στην τηλεόραση με τις κριτικοπούλες που λέμε, που ερχότανε και δίναν τα τριαντάφυλλα και γεια σας από εδώ και γεια σας από εκεί, το προσωπικό αυτό έκατσε από 10 μέρες μέχρι 2 εβδομάδες. Εμένα να με στείλετε τώρα στα Χανιά, θα κάνω 2 μέρες μέχρι να δω πού είναι μία πόρτα και πού είναι η είσοδος και πού είναι η έξοδος. Η ιστορία δεν λύνεται με μετακινήσεις μίας εβδομάδας, όσο έμπειρο και αν είναι το προσωπικό. Και εξακολουθούν αυτή τη στιγμή και το μόνο που κάνουν είναι να μπαλώνουν τρύπες με βίαιες μετακινήσεις, οι οποίες βέβαια δημιουργούν, από εκεί που έφυγαν οι συνάδελφοι, άλλες τρύπες. Όσον αφορά τις ιδιωτικές κλινικές που σε εισαγωγικά επιτάχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, η μία δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι το μεγάλο σκάνδαλο της κλινικής Σαραφιανός. Η άλλη είναι ένα κέντρο αποκατάστασης που μετατράπηκε, ας πούμε, σε νοσηλευτικό ίδρυμα και από εκεί μας έδωσαν εντολή να πηγαίνουμε περιστατικά τα οποία θεωρούσαμε χαμηλής βαρύτητας και ηλικιωμένους ανθρώπους, τους οποίους όμως πια αυτό έχει και ένα όριο, δεν μπορούμε να στείλουμε πια, γιατί μάθαμε τα νούμερα. Είναι 2 γιατροί σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα για πάνω από 100 αρρώστους,
εξακολουθούν να μας λένε στείλτε τους και εμείς δεν δίνουμε ονόματα γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατον να νοσηλευτούν αυτοί οι άνθρωποι υπό ασφαλείς συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τις συμβάσεις που γίνανε με άλλες δύο κλινικές της Θεσσαλονίκης για τα καθαρά περιστατικά, αυτά αφορούσαν μόνο ένα μήνα για να γίνονται τα χειρουργεία εκεί και στα οποία γίνανε ελάχιστα πράγματα. Όλη δηλαδή η υπόλοιπη νοσηρότητα εκτός COVID μένει στο σκοτάδι. Ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να ασχοληθεί με αυτό. Γι' αυτό και επιμένουμε να μιλάμε για ένα διαρκές έγκλημα που θα φέρει και άλλο θάνατο και αυτό δεν θα αφορά σόν και καλά τη βαρύτητα της νόσου COVID. Δεν ξέρω τι χρειάζεται ακόμα να γίνει για να πιστεί η σημερινή εξουσία στο να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Νομίζω πλέον ότι είναι πια στα χέρια της κοινωνίας, γιατί εμείς ως υγειονομικοί, ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε και συνδικαλιστικά, αλλά και ως πρόσωπα με το ονοματεπώνυμό μας. Είναι πια στα δικά σας χέρια το να το ζητήσετε αυτό, γιατί έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο χειμώνα να βγάλουμε. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε άλλους 3 μήνες χειμώνα μπροστά μας. Αν σκεφτούμε ότι πάντα 2 μήνες ήταν οι πολύ δύσκολοι για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ο Γενάρης και ο Φλεβάρης, γιατί είχαμε τρομερές εισαγωγές από τη γρήπη και από τους άλλες λοιμώξεις αναπνευστικού και οι μονάδες συντατικής δεν επαρκούσαν ποτέ οι κλίνες. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε αυτούς τους μήνες έχοντας ήδη γεμάτες τις εντατικές μας. Και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε άλλη νοσολογία. Ακόμα λοιπόν και τώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο, δεν γίνεται κανένα σοβαρό βήμα για να έρθει προσωπικό. Το οποίο πρέπει και να το εκπαιδεύσεις και να το εντάξεις. Δεν είναι το νοσοκομείο, δεν είναι... Τι να πω... Δεν πουλάς τσιγάρα στο περίπτερο. Έχει μια ευθύνη και η κάθε μονάδα μπαίνει, πρέπει να μπει σε ένα τμήμα που πρέπει να δουλέψει σε ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Το τι θα γίνει λοιπόν, τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει λίγο να είναι προετοιμασμένοι και οι συνάδελφοι στην Κρήτη και ακόμα και αν δεν γίνεται κάτι από πλευράς κεντρικής εξουσίας, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και ένα οργανόγραμμα και ένα σχέδιο για το ποιοι και πώς μπορούν να δουλέψουν. Γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα μπορεί να διασπαρεί σε όλη τη χώρα. Και για μας, δεν ξέρω αν είναι πεσμένη η ψυχολογία μας, αλλά πιστεύω αντικειμενικά δεν μπορεί η όλη αυτή η συζήτηση περί εμβολίου να μας φέρει καμία ελπίδα, γιατί γνωρίζουμε σαν γιατροί ότι αυτό το πράγμα στην καλύτερη περίπτωση, όταν και αν συμβεί μαζικά στο πληθυσμό, θα δώσει αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά. Άρα, για τώρα που μιλάμε, όλα είναι ακόμα στον αέρα και φοβερά επικίνδυνα. Ένα πράγμα μόνο ακόμα να πω, ότι ευτυχώς όντως μετά από το τόσο παραταταμένο lockdown έχουμε κάμψει τώρα που μιλάμε μετά τα μέσα Δεκέμβρη στις εισαγωγές των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Η κάμψη αυτή είναι της τάξης του 25% και άρα σε αυτή τη φάση που σας μιλάω είμαστε λίγο πιο ήρεμοι με την έννοια ότι έχουμε οργανωθεί καλύτερα από μόνοι μας και τα νούμερα τα οποία βάζουμε στις πτέρυγες που έχουμε αναπτύξει είναι διαχειρίσιμα. Φοβόμαστε όμως πάρα πολύ τι θα γίνει μετά τις γιορτές και τι θα γίνει στο βαρύ χειμώνα που έρχεται, γιατί ακόμα δεν άρχισε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά νομίζω και στο τέλος μπορεί να τα ξαναπούμε. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τις εμπειρίες σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη είναι ζωφερή και όσα μας περιγράψατε... Συγγνώμη, δεν με βλέπετε.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη είναι ζωφερή και όσο μας περιγράψατε μαζί με τον Θοδωρή τον Σδούκο είναι ίσως το πιο δυνατό επιχείρημα για να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε συλλογικά αυτά που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να έχουμε χθες από το κράτος. Θα επανέλθουμε σίγουρα, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη συνέχεια, αλλά ας περάσουμε τώρα στο τοπικό επίπεδο να δούμε τι συμβαίνει στα Χανιά. Κυρία Μανιμανάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω το ΣΤΕΚΙ για αυτή την πρόσκληση. Πραγματικά άκουσα με μεγάλη προσοχή τους δύο προηγουμένους ομιλητές, και τον Θοδωρή και τη Χριστίνα. Είναι συγκινητικό τα λόγια που ακούστηκαν, ιδιαίτερα από τη Χριστίνα, γιατί το βιώνει από μέσα. Θα γυρίσω λίγο πίσω, θα γυρίσω περίπου 8 μήνες πίσω, όταν ήμασταν οι υπερήρωες του χειροκροτήματος, που περιμέναμε πραγματικά και ακούγαμε τις εξαγγελίες τότε της κυβέρνησης για την αναδόμηση ξανά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μπορώ να πω ότι και εγώ προσωπικά ζούσα σε μία ουτοπία και άρχισα να πιστεύω και να λέω «Λες πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο». Όλοι το πιστέψαμε τότε. Όλοι το πιστέψαμε γιατί είμαστε άνθρωποι που πραγματικά πονάμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πιστέψαμε στο ότι πραγματικά η πανδημία αυτή ίσως είναι η ευκαιρία να αρχίσει να αναδομείται ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας γερασμένο, ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας κουρασμένο από τις μνημονιακές πολιτικές 10 ετών που πραγματικά στην πλάτη τη δική μας μπορέσαμε να κρατήσουμε όρθιο αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έρχεται λοιπόν μια πανδημία και μας βρίσκει κουρασμένους, μας βρίσκει ταλαιπωρημένους, μας βρίσκει γερασμένους και μας χτυπάει αλίπητα. Και εκεί που περιμέναμε πραγματικά να γίνει κάτι, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και περάσανε 9 μήνες και εμείς εδώ στα Χανιά μπορεί να είμαστε τυχεροί, γιατί πραγματικά δεν έχουμε τα κρούσματα που έχει η Θεσσαλονίκη, αλλά να πάσα στιγμή αυτό μπορεί να μετατραπεί και να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε τελειώσει βεβαίως και έχουμε ένα χρόνο ολόκληρο μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση πραγματικά στα Χανιά είναι σε εισαγωγικά διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή, διότι πράγματι τα κρούσματα είναι, ο αριθμός των κρούσματων είναι μικρός. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, αυτοί που νοσηλεύονται είτε στην κλινική COVID, είτε στη μονάδα μας, ο αριθμός είναι μικρός και μπορούμε να τον διαχειριστούμε προς το παρόν. Βέβαια, το πρόβλημα δεν σημαίνει ότι είναι λυμένο και εδώ, έτσι. Περιμέναμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα είδαμε μπροστά μας. Περιμέναμε σε όλους αυτούς τους 9 μήνες διορισμούς. Διορισμοί γίνανε, αλλά γίνανε οι διορισμοί εκείνοι οι οποίοι ήταν από την προκήρυξη του Φεβρουαρίου του 19. Σιγά σιγά αρχίζονται και γίνονται, ήταν αυτοί οι περιβόητοι 85 διορισμοί σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς τους 85 διορισμούς έχουν γίνει στα Χανιά γύρω στους 15 αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά, είναι έτοιμοι να συνταξιοδοτηθούν. Κάποιοι από αυτούς με τον νόμο τον τελευταίο παραμένουν να στηρίξουν ακόμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρόλο που έχουν κλείσει τα 67. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ομάδα ευαίσθητη, μια ομάδα που παρόλο που είναι ευπαθής, συνεχίζει να παραμένει και να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από εδώ και πέρα ευχόμαστε πραγματικά και εδώ στα Χανιά η κατάσταση να παραμείνει όσο έχει, να μην χειροτερέψει. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό το διάστημα και χαίρομαι πραγματικά και για αυτή τη συζήτηση που γίνεται, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τοπικά των Χανίων δεν μας έχουν προβάλει όσο θα έπρεπε. Δηλαδή,
Μόνο ελάχιστα από κάποιες μικρές κινητοποιήσεις που γίνονται στο νοσοκομείο μας και που και εγώ προσωπικά συνειδητά δεν παρευρίσκομαι, διότι είχαμε κρούσματα και στη δική μου κλινική, την ορθοπαιδική κλινική, είχα συναδέλφους που νοσήσανε, κρούσματα νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, μέσα από το νοσοκομείο, ευτυχώς όλοι όμως είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε βρεθεί όλοι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση που δεν ξέρουμε πώς να το βγάλουμε αυτό προς τα έξω. Το βγάζουμε με κάποιες ανακοινώσεις μας, οι οποίες ανακοινώσεις μας είναι, εκτιμώ, πάρα πολύ καλές, αλλά μέχρι εκεί δυσκολευόμαστε να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις όπου, όπως για παράδειγμα στις εκδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο, στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, στις εκδηλώσεις που είχε οργανώσει το ΣΤΕΚΙ για το Λόφο Καστέλι. Και εγώ προσωπικά αντιδρούσα σε αυτό, στο να βρισκόμαστε και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις όπου υπάρχει κόσμος τόσος πολύς γύρω μας, έτσι. Παρόλο που μπορεί να τηρούμε όλοι μας και να προσέχουμε και να τηρούμε όλες τις υγειονομικές διαδικασίες. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά και εγώ η ίδια νιώθω ότι είναι σωστό. Είμαι και εγώ σε ένα δίλημα, πραγματικά. Θέλω να πω ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο τον τελευταίο καιρό έχουμε προβληματιστεί με το θέμα πάρα πολύ της μονάδος. Ανήκουμε, υποτίθεται, στα νοσοκομεία αναφοράς. Η μονάδα που έχει δοθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζεται τώρα, μετά από 9 μήνες που την περιμέναμε, αν όχι 9-7 μήνες όσο είχε ανακοινωθεί. Αυτή τη στιγμή η μονάδα αυτή, η μονάδα η κανονική, η ΜΕΘ δηλαδή του νοσοκομείου μας, έχει γίνει ΜΕΘ COVID, νοσηλεύει κάποια περιστατικά, ευτυχώς είναι λίγα τα περιστατικά που νοσηλεύει, αν δεν κάνω λάθος σήμερα πρέπει να είναι γύρω στα 2 περιστατικά, και έχουν συμπτυχθεί 2 μονάδες, η μονάδα η καρδιολογική και η μονάδα η ΜΕΘ, έχουν γίνει 1 από 4 κρεβάτια η κάθε 1, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν όπως ήταν πριν, δηλαδή 8 και 6 κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και όπως και στο προηγούμενο lockdown, που είχε συμβεί πάλι το ίδιο, είχε παραχωρηθεί η καρδιολογική μονάδα, υπάρχουν ασθενείς, ειδικά καρδιολογικοί, αλλά και ασθενείς που μπορεί να χρήζουν ΜΕΘ και να μην έχουμε ΜΕΘ. Οι μονάδες μας γεμίζουν. Γεμίζουνε γιατί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε τα τροχαία ατυχήματα, οπότε η ΜΕΘ είναι άκρος απαραίτητη στο νοσοκομείο να λειτουργεί πλήρως. Και όπως γνωρίζετε, τα τροχαία εδώ πέρα δεν μας λείπουν ακόμα και σε περίοδο lockdown. Η καρδιολογική μονάδα μετά το πρώτο lockdown που είχε παραχωρηθεί, μόλις ξαναπαραδόθηκε σαν καρδιολογική μονάδα, μέσα σε 2 μέρες γέμισε. Και όχι μόνο γέμισε, δημιουργήθηκε και μία τύπου μονάδας πάνω στην κλινική, διότι δεν χώραγε τα καρδιολογικά περιστατικά. Οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι φοβόντουσαν να έρθουν στο νοσοκομείο και τελικά τελευταία στιγμή που εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο, πραγματικά έχριζαν μονάδας. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα που θα τα ξαναδούμε μπροστά μας και δεν θα λυθούν τόσο εύκολα. Είναι, όπως είπε και η κυρία Κιδώνα προηγουμένως, το βιώσαμε και εμείς αυτή τη μεταφορά της ορθοπαιδικής κλινικής στο προηγούμενο lockdown και ευχόμαστε να μην το ξαναβιώσουμε, διότι ξαφνικά μια ορθοπαιδική κλινική με ασθενείς που, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολοι στη διαχείρισή τους και πάρα πολύ δύσκολοι στη μεταφορά τους, καταγματίες, πολυτραυματίες, μέσα σε ένα μεσημέρι έπρεπε να βρεθούν στην απέναντι πτέρυγα του νοσοκομείου Χανίων, στην Β' χειρουργική που βρεθήκαμε μαζί,
και όλοι μαζί, νοσηλευτές, γιατροί, τραυματιοφορείς, εργάτες στο νοσοκομείο, να μεταφέρουμε ασθενείς και να μεταφέρουμε μεγάλο βάρος των υλικών της ορθοπαιδικής κλινικής. Λοιπόν, ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί, και γιατί από όσο γνωρίζουμε και από τη διοίκηση και από την πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου, εάν χρειαστεί, πάλι η Ορθοπαιδική Κλινική είναι αυτή που θα εκενωθεί για να γίνει δεύτερο τμήμα COVID. Τώρα θέλω να πω ότι το πρόβλημα της υγείας είναι το πρόβλημα πραγματικά της στελέχωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο Θοδωρής το έθιξε το θέμα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πραγματικά υστερεί. Και ενώ θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, οι πρώτοι άνθρωποι που θα έπρεπε πραγματικά να στελεχωθούν ήταν τα κέντρα υγείας και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσαν τα νοσοκομεία πραγματικά να είχαν απεγκλωβιστεί από το μεγάλο βάρος του ελέγχου του COVID, διότι ξέρετε, στα Χανιά το μόνο μέρος που μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι έλεγχο COVID δωρεάν ήταν τα νοσοκομεία στην αρχή. Τώρα σιγά σιγά ξεκίνησαν να μπαίνουν και τα κέντρα υγείας στον έλεγχο του COVID, αλλά αυτό έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή. Έχουμε χάσει 9 μήνες πολύτιμου χρόνου, έχουμε χάσει 9 μήνες ανάλγητους από την ίδια την κυβέρνηση. Μας εμπέζει κανονικά, μας κοροϊδεύει κανονικά, μας λέει ότι μας έχει ηθικά και κοινωνικά, μας έχει πλέον αποκαταστήσει. Εμείς ηθικά είμαστε σίγουροι ότι νιώθουμε καλά, διότι πράττουμε αυτό που πράττουμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο, είμαστε δίπλα στο στέκι. Η υγεία και η δημόσια υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό για όλους εμάς που την πιστεύουμε πραγματικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς. Το μόνο πράγμα που συνέβη, και πιστεύω ότι δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει, είναι ότι εκεί που ο στόχος της κυβέρνησης αρχικά ήταν να μετατρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ΣΔΙΤ, αυτό η πανδημία το πήγε πίσω. Το πήγε λίγο πίσω, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει. Εύχομαι πραγματικά στη Θεσσαλονίκη και στους συναδέλφους καλή δύναμη, με όλες τις δυνάμεις που αντέχουν και έχουν, να συνεχίσουν αυτό το έργο που κάνουμε, και σε όλους μας καλή δύναμη, σε όλο τον κόσμο καλή δύναμη. Θα ξαναμιλήσουμε ξανά, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποια θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε επιπλέον, αλλά δεν θέλω να παίρνω χρόνο και από τους υπόλοιπους συνομιλητές, και πολύ ευχαρίστω στην πορεία να ξαναμιλήσουμε. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν έχουμε το χρόνο να τα αναπτύξουμε όλα μαζί. Κυρία Μανιμανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω εντάχει να σχολιάσω κάτι που αναφέρατε. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε καν στα τοπικά, δεν υπάρχουν αναλυτικές αναφορές για το τι συμβαίνει ακριβώς στο νοσοκομείο Χανίων. Κάτι που εικάζω ότι συμβαίνει και σε άλλες επαρχιακές πόλεις της χώρας. Οι πληροφορίες λοιπόν αυτές που μας δώσατε είναι εξαιρετικά σημαντικές και είναι ένας λόγος για τον οποίο διοργανώνουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Γεωργιακάκης. Εγώ βλέπω ότι έχουν συνδεθεί και άλλοι συνάδελφοι από το νοσοκομείο, οπότε κάποια στιγμή θα παρέμβουν, θα πούνε και αυτοί τις δικές τους εμπειρίες, γιατί πρέπει να ακουστούν και αυτοί, να έχουμε λίγο χρόνο. Οπότε θα δίνω το μικρόφωνο στο Βαρδί. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζω τη σκέψη αυτή από το στέκι μεταναστών. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Η μεγάλη μου χαρά είναι ότι βλέπω απέναντί μου τη Χριστίνα την Κιδώνα μετά από 25 χρόνια περίπου. Μου θυμίζει και με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω ευχάριστα. Χριστίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, ειλικρινά.
στιγμές με τον Κωστή τον Νικηφοράκη, πραγματικά με την Τίνα, τη Γεωργία, την Πολυμήλη, με ανθρώπους απίστευτους, αγαπημένους που... Τι να πω, με συγκίνησες πολύ, Χριστίνα, πάρα πολύ. Και να πω και εγώ από τη μεριά μας, σαν πρόεδρος συλλόγου εργαζομένου του νοσοκομείου μας, από τη, λίγο πολύ και οι προλατήσαντες τοποθετηθήκαν σε πράγματα τα οποία είναι κοινά σε όλα τα νοσοκομεία από ό,τι βλέπω. Εγώ θα πω, θα σταθώ σε 2-3 άλλα πράγματα, όπως το ανθυγινό. Θα πω δηλαδή ότι αν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε, να μην μπορούμε να παλεύουμε γιατί για το αυτονόητο και να μην ακούγεται τίποτα, να μην ακούς ρουθούνι, να μην ανοίγει μύτη. Λες και δεν τίθεται θέμα. Βλέπουμε ότι τα προσωπικά στο νοσοκομείο όλα είναι γερασμένο προσωπικό. Είναι όλη η πλειοψηφία τους, δηλαδή είναι άνω των 55-60 χρονών, με πολλά προβλήματα υγείας. Βλέπουμε ότι τα 2/3 του δικού μας νοσοκομείου, από ό,τι μαθαίνω και από τα άλλα νοσοκομεία, δουλεύουν με προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με επικουρικό προσωπικό, με ΟΑΕΠ, με ΣΟΧ. Συχνά πυκνά βγαίνουμε στους δρόμους, κινητοποιήσεις, Αθήνα, Ηράκλεια. Συχνά ερχόμασταν και πάνω Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο προσπαθούμε να δίνουμε το παρόν. Γιατί άλλο, για το αυτονόητο, να μνημοποιήσουμε αυτά τα παιδιά και να μην είναι σε καθεστώς ομοιρίας. Λες και δεν μας είναι απαραίτητη, λες και δεν τους χρειαζόμαστε, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Με τα λύπη βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους να έρχονται συχνά πυκνά στο σωματείο, στο σύλλογο, με σοβαρά θέματα υγείας. Και η Κατερίνα θα το γνωρίζει από τη μεριά της, έρχονται η κυρία Μανιμανάκη δηλαδή, και με σοβαρά ορθοπαιδικά θέματα, που πλέον οι συνάδελφοι είναι σε κατάσταση με σοβαρά θέματα υγείας και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα γυρασμένο προσωπικό, με ένα προσωπικό που σε όλα τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα, και αντί να σκεφτόμαστε να ενισχύσουμε και αυτούς τους εκτάκτους, να κοιτάξουμε να τους μονιμοποιήσουμε, να τους κάνουμε να μην είναι αισθάνονται όμοιροι. Ήρθανε, μπήκανε σε μια μάχη, να τους επενέσουμε. Κοιτάζουμε και βλέπουμε τι χρηματοδοτήσεις στα ΜΜΕ. Βλέπουμε χρηματοδοτήσεις στο να πάρουμε περιπολικά. Βλέπουμε χρηματοδοτήσεις σε πράγματα τα οποία δυστυχώς, όχι δεν είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Τώρα χρειαζόμαστε στον πόλεμο στα νοσοκομεία να ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Να ενισχυθούν λοιπόν με προσωπικό. Αναγκαστήκαμε πολλές φορές, όπως είπε και η Χριστίνα και η Δίνδονα, σαν σωματείο, να απευθυνθούμε σε ιδιώτες, που δεν είναι ο ρόλος μας, φυσικά και δεν ήταν ο ρόλος μας αυτό στο σωματείο, να ψάχνουμε εμείς ούτε να βρίσκουμε γάντια, μάσκες, μέχρι από αναπνευστήρες, από διάφορους χορηγούς. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους εμπορικούς μεγάλους συλλόγους των Χανίων. Φυσικά ξαναλέω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά το κάναμε για την προστασία των συναδέλφων μας και των συμπολιτών μας. Δυστυχώς, τα πράγματα φαίνονται λίγο δυσίωνα. Όπως είπατε και οι προλαλήσαντες, φαίνεται ότι δεν θέλουν να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Εάν θέλανε, θα είχαν προβεί ήδη άμεσα σε μονιμοποιήσεις προσωπικού, σε μόνιμο προσωπικό και σε γενναίες χρηματοδοτήσεις. Το νοσοκομείο Χανίων αρχίζει πλέον να είναι γερασμένο. Είναι 20ετίας νοσοκομείο, όπως ένα σπίτι θέλει συντήρηση, έτσι και ένα νοσοκομείο το ίδιο θέλει και αυτό. Συχνά πυκνά γινόμαστε μάρτυρες να μπάζουμε νερά, τα πατώματά μας είναι σε μια αθλία κατάσταση. Δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα πάνε με ρυθμούς χελώνας. Συνέχεια ακούμε, εξαγγέλνουμε ότι προχωράμε, αναβαθμιζόμαστε. Δυστυχώς. Πρόσφατα θα πω ότι χθες έμαθα ότι εξάγγελε η κυβέρνηση ότι θα επιδοτήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχει γίνει αναστολή των αδειών τους. Μα εμείς έχουμε αναστολή των αδειών μας τώρα και ένα χρόνο. Τώρα και ένα χρόνο όλοι οι υγειονομικοί είμαστε εκεί. Τώρα και ένα χρόνο, όχι μόνο με burnout είμαστε, τώρα και ένα χρόνο έχουμε δώσει τα πάντα. Όχι απλά έχει ανασταλεί η άδειά μας. Εσείς οι γιατροί, ένα παραπάνω, οι εφημερίες σας έχουν καταντήσει, δεν ξέρετε πού εφημερεύουν οι γιατροί πια.
πολλοί γιατροί μας, είτε είναι ενδοκρινολόγοι, είτε είναι από διάφορες ειδικότητες. Τη μία είναι πάνω στο COVID, την άλλη είναι εφημερεύουν στο τμήμα τους. Έχουμε την κυρία Πανταζή, μια ρευματολόγο, την οποία την έχουμε τρελάνει τη γυναίκα μία να βλέπει πόσες χιλιάδες κόσμο στα Χανιά. Και έχουμε και να την έχουμε απάνω ή να πηγαίνει να κάνει και εφημερίες στα COVID. Η κατάστασή μας λοιπόν είναι λίγο τραγική. Θα πρέπει να πιέσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να γίνουν γενναίες χρηματοδοτήσεις. Ποιος είναι ο τρόπος? Για μας αυτή τη στιγμή είναι ο δρόμος. Πρόσφατα κατεβήκαμε, κάναμε μια πολύ ωραία κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία της κυρίας Γιαννουλάκης. Βρεθήκαμε τρία σωματεία, η Ένωση Εκπαιδευτικών Χανίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας και ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων, και έγινε πραγματικά έτσι μια ωραία κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου. Μαζευτήκαμε 70-80 άτομα, κάτι ήταν και αυτό σε μια δύσκολη περίοδος που δεν μπορούμε να είμαστε, όπως λέει και η Κατερίνα, αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις συγκεντρώσεις και να πηγαίνουμε να συμμετέχουμε κι εμείς στη δίκη του Γρηγορόπουλου και σε όλα αυτά, δυστυχώς και στο Πολυτεχνείο. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά λόγω της ευαισθησίας του χώρου που είμαστε, κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε πολύ εύκολα ότι οι υγειονομικοί είναι αυτοί που πάνε και συμμετέχουν και δεν προσέχουν και δεν τηρούν τα μέτρα. Οπότε φιδωλά όσο μπορούμε, με ανακοινώσεις κι εμείς και με κάποιες άλλες έτσι κινητοποιήσεις, προσπαθούμε να αναδείξουμε και να ταρακουνήσουμε λίγο αυτούς που κάθονται σε εισαγωγικά πάνω και στις καρέκλες, μπας και συγκινηθούν να κάνουν κάτι. Πρόσφατα ζήσαμε έτσι ένα περιστατικό στο νοσοκομείο Χανίων με ένα επίδομα που επρόκειτο να δοθεί στα νοσοκομεία. Ένα επίδομα το οποίο ήταν ένα διχαστικό επίδομα. Αν ήταν να δοθεί, θα δινόταν σε όλους τους υγειονομικούς. Ήταν, ακούστηκε λοιπόν, ότι θα δινόταν στα τμήματα ΜΕΔ. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό σε τι πόλεμο έβαλε τους συναδέλφους μεταξύ τους. Άρχισε ένας εσωτερικός πόλεμος, ποιος δουλεύει παραπάνω, ποιος δουλεύει λιγότερο, ποιος ασχολείται με περιστατικά COVID, ποιος δεν ασχολείται. Μα όλοι ασχολούμαστε. Μα όλοι είμαστε υγειονομικοί, μα όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο είμαστε στην πρώτη γραμμή. Για μένα ακόμα και ο διοικητικός που δουλεύει στο χώρο υγείας είναι εκτεθειμένος μέσα στο COVID. Σε ένα νοσοκομείο που δουλεύει και είναι νοσοκομείο αναφοράς, όλοι οι υπάλληλοι από το φύλακα, την καθαρίστρια, τον δραματιοφορέα, τον νοσηλευτή, τον γιατρό έχουν την ίδια. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν? Διαπιστώσαμε το Διέρα και Βασίλευο. Ευτυχώς υπήρχε μια έντονη κινητοποίηση από όλα τα σωματεία και από την Κρήτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και να το πω για μένα, ευχής έργων ήταν ότι το πήραν πίσω. Αν ήταν να δοθεί δηλαδή ένα ποσό, ένα δώρο ή ένα ποσό αλλιώς το θέλανε να το βαφτίσουν, ας δινόταν σε όλο το προσωπικό κάτι λιγότερο και όχι να μας έβαλε να γίνει ανθρωποφαγία μεταξύ μας για το ποιος το δικαιάται και το ποιος δεν το δικαιάται. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω για τους εμβολιασμούς και εδώ θα ήθελα τη γνώμη και της Κατερίνας Μανιμανάκης και της κυρίας Κιδώνας. Πραγματικά στο νοσοκομείο επικρατεί έτσι ένας πανικός με το θέμα του εμβολιασμού. Ποιος θα το κάνει, ποιος θέλει να το κάνει, ποιος δεν θέλει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα χαρτί στο νοσοκομείο μας από τη διοίκηση, το οποίο ζητούσε άμκα, ζητούσε ονοματεπώνυμο, υπογραφή, επιθυμώ, δεν επιθυμώ. Ευτυχώς καταφέραμε και τον μπλοκάραμε το συγκεκριμένο χαρτί, γιατί επικοινωνήσαμε με τον άνθρωπο της DPO των προσωπικών δεδομένων και είχε μέσα δύο αστοχίες. Η πρώτη αστοχία ήταν τα προσωπικά δεδομένα και η δεύτερη αστοχία ήταν το ιατρικό απόρριτο. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις σε κοινή θέα ο κάθε προϊστάμενος ένα χαρτί και να πηγαίνει ο κάθε συνάδελφος να υπογράφει και να λέει εγώ επιθυμώ, δεν επιθυμώ, να ξέρει ο άλλος, να μην ξέρει. Υπάρχει μια στοχοποίηση. Τι γίνεται λοιπόν? Ευτυχώς καταφέραμε να υπάρξει ένα καινούριο χαρτί που ήρθε μάλλον τώρα από το Υπουργείο μετά από έντονες αντιδράσεις, το οποίο λέει αυτοί που μόνο επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο, να δώσουν το άμκα τους και να υπογράψουν ότι επιθυμούν. Παρόλο και αυτό για την υπογραφή δεν το επιβραβεύω. Τουλάχιστον όμως καταφέραμε να μην μπουν τα προσωπικά δεδομένα και να μην στοχοποιηθούν οι συνάδελφοι μεταξύ τους, α εσύ έκανες το εμβόλιο, α δεν το έκανες, α εσύ υγειονομικός, α δεν ξέρω και εγώ τι.
Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για τους εμβολιασμούς. Ειλικρινά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και από την κυρία Κιδώνα και από τους άλλους συνάδελφους εκεί γιατρούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άκουσα και που συμμετείχα σε αυτή την κουβέντα. Χριστίνα, για μία ακόμα φορά χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά σε όλη την παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπατε, η κατάσταση που βιώνουμε είναι δυστυχώς τραγική και η ανάγκη να οργανωθούμε και να πετύσουμε τα αυτονόητα είναι πλέον επιτακτική. Τώρα, ο κύριος Αντώνης Λιωδάκης θα βάλει στη συζήτησή μας την παράμετρο της ψυχικής υγείας, την οποία μέσα σε όλο το χαμό τον οποίο βιώνουμε, τείνουμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να αγνοούμε ή να μην την αξιολογούμε ως τόσο σημαντική. Κύριε Λιωδάκη. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι? Σας ακούμε πολύ καλά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία από το ΣΤΕΚΙ, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια που μεταφράζεται σήμερα σε επίπεδο δράσης. Και να ευχηθώ ότι να είναι από τις τελευταίες όμως διεργασίες αυτή η πρωτοβουλία, γιατί και να μην συνηθίσουμε σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, γιατί θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες παρενέργειες στο να υπάρχουμε σαν άνθρωποι. Η μη απτική ζωή, δηλαδή, η απομάκρυση από το ζωντανό άγγιγμα και το ζωντανό βλέμμα, θα δημιουργεί ήδη πάρα πολλές μεγάλες παρενέργειες, στις οποίες λίγο θα υπενυχτώ πάνω σε αυτό. Επίσης, θέλω να σταθώ σε αυτή την έξυπνη αφίσα που δημιουργήθηκε για αυτή την εκδήλωση, που δεν ξέρω ποιοι την έχουν δει, την έχουν προσέξει, την έχουν μελετήσει. Μπορεί να είναι να μην έχει χρώματα και να είναι έτσι λίγο πρόχειρη σε αυτό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι δύο που πάνε ένα φορείο με ένα προφανώς νεκρό και οι άλλοι δύο δίπλα που κρατάνε ένα δολάριο και το πηγαίνουν. Το πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Σκέφτομαι ότι όσο μεγαλώνει τα φορεία, πληθυνθεί τα φορεία και οι νεκροί, μεγαλώνει και η κερδοφορία. Και πολλές άλλες σκέψεις μπορεί να δώσει κανείς από αυτή την αφίσα. Επίσης, θέλω να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη σύμπραξη Κρήτης-Θεσσαλονίκη, διότι και εγώ έχω βαθιές έτσι συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, εκεί τέλειωσα ιατρική. Και αυτή η γέφυρα λέει πολλά σε πολλούς από μας. Και μάλιστα και η αναφορά του Κώστα του Νικηφοράκη είναι ιδιαίτερης έτσι συναισθηματικής και αφυπνιστικής αναζήτησης και μέσα μου και όσον αφορά τα κινήματα υγείας, τα οποία συνέβαλε τόσο πολύ, τα κινήματα από τα κάτω προς τα πάνω και όχι αντίστροφα, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιχειρούμε ακόμα μέχρι σήμερα. Βλέπω ακόμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, δηλαδή και έτσι όπως είναι μια κατασκευή ιδιαίτερη όσον αφορά τον κοινωνικό ψυχολογισμό, να πω ένα μηδόκιμο όρο, σαν να παραπέμπουν υπόγεια ότι έφυγε από την κατάσταση που ζούμε. Και το οποίο βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι,
και δημιουργείται μια κατάσταση πανικού, σαν να ζούμε, θα έλεγα, έτσι ποιητική αδεία, να χρησιμοποιήσω, δηλαδή δεν ξέρω αν το καταφέρω καλά, αλλά πρέπει να βάζουμε χιούμορ μέσα σε αυτή την τραγικότητα. Και όσο το καταφέρνουμε αυτό και δημιουργούμε διαδράσεις με εσωτερικά χαμόγελα, γινόμαστε πιο ουσιαστικοί στο τι ακριβώς συμβαίνει και καταφέρνουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις καταστάσεις πολύ πιο δυναμικά και πολύ πιο ζωντανά, θα έλεγα. Ζούμε επομένως μια κορονοζωή και μια ζωή χωρίς νόημα, την οποία την επισφραγίζει και την δυναμοποιεί, θα έλεγα, ολοένα και περισσότερο αυτή η σημερινή κατάσταση. Ζούμε μια, θα έλεγα, εθνική και παγκόσμια ιστερία σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο βαθμό που αναρωτιέται κανείς που είναι ο Φρόιντ εδώ πέρα. Ζούμε διεργασίες εγκλεισμού και αναφέρομαι σε ένα ψυχικό εγκλεισμό. Δεν είναι δηλαδή εμείς σαν ψυχίατροι και οι άνθρωποι που παλεύαμε και παλεύουμε για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μια ψυχιατρική με ανθρώπινο πρόσωπο, κοντά στον άνθρωπο που βιώνεται σαν ο περισσεύων άνθρωπος, την έννοια του εγκλεισμού την έχουμε ζήσει στο πετσί μας, δηλαδή, γιατί και σαν θεραπευτές και σαν θεραπευόμενοι βιώνουμε ανάλογους εγκλεισμούς. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ... βιώνουμε τώρα μια κορύφωση εγκλεισμού και θα αναρωτιέται κανείς πού είναι ο Φουκώ για να επεξεργαστεί νέα δεδομένα. Ζούμε σε ένα θέατρο του παραλόγου, γεμάτο αντιφάσεις, προτροπές οι οποίες ακυρώνονται, συστάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν, και όσον αφορά τη λειτουργία και τη χρησιμότητα και με τις μάσκες και όσον αφορά τα lockdown και όλα αυτά, τα οποία ο καθένας, άμα μπορεί βαθιά να αναρωτηθεί ειλικρινέστατα με τον εαυτό του, συναντάει αυτό το θέατρο του παραλόγου και αναζητεί ένα νέο Ιωνέσκο. Επίσης, θέλω να παρατηρήσω μια τέλεια διεργασία σχάσης ζωής, ή να το διατυπώσω διαφορετικά, μια σχιζοειδή αποδόμηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Χρόνια τώρα παλεύουμε, ο καθένας σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, να βρούμε συνάφειες ανάμεσα σε αυτά που λέμε, ανάμεσα σε αυτά που σκεφτόμαστε, σε αυτά που λέμε και σε αυτά που πράττουμε, σε αυτά που κάνουμε. Η σημερινή κατάσταση, δηλαδή ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις εν τέλει, η σημερινή κατάσταση μας απομακρύνει από αυτή την εναγώνια αναζήτηση και ένα βαθύ αίτημα και σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εγώ θα εστιάσω την κουβέντα μας, παρόλο που με αυτή την εισαγωγή θα μπορούσα πάρα πολλά να πω και ενδεχομένως να παραξηγηθώ, όσον αφορά δηλαδή τις παράπλευρες απώλειες, οι οποίες δεν είναι λίγες και πολλές φορές επικαθορίζουν μια κατάσταση σε ένα τέτοιο τρόπο που μετακινείται το ερώτημα, το διερώτημα, από το υγειονομικό σκέλος στο πολιτικό, στο κοινωνικό και στο οικονομικό σκέλος. Δεν είναι της παρούσης όμως να μπούμε σε τέτοια πεδία και θα σταθώ πιο ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που αφορούν, όπως είπε και η Κάρμε, στο ψυχολογικό πεδίο και κομμάτι. Είναι αλήθεια ότι
η ανθρωπότητα βρέθηκε εξ απείνης. Και μάλιστα σε μια τέτοια εμφάνιση μιας πανδημίας, επιδημίας, πανδημίας, και εδώ έχουμε ερωτήματα, γιατί η ιατρική χρόνια τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια, συνάντησε, αποκάλυψε την οικογένεια των κορονοϊών και πάλευε, και έχουμε δηλαδή παραδείγματα που αντιμετωπίζει ή διαχειρίζεται επιτυχώς ή λιγότερο επιτυχώς ανάλογες εμφανίσεις ιών. Τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις ανάλογες έχουμε. Εγώ δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, και είμαι περίεργος δηλαδή, να συναντήσω έναν που να αμφισβητεί την ύπαρξη του ιού. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό, ότι ο ιός είναι ένας στην οικογένεια των κορονοϊών, είναι υποδιερεύνηση, είναι υπομελέτη, συνεχίζει να είναι δηλαδή υπομελέτη, έχει ένα πεδίο, μια δυναμική μεταδοτικότητας, έχει και μια δυναμική θνησιμότητας, που πολλές φορές εγώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιος όσον αφορά το βαθμό θνησιμότητάς του, γιατί αν δούμε τις εθνικές στατιστικές έρευνες, Ελστάτ δηλαδή, τους θανάτους βδομάδα με βδομάδα από την αρχή του χρόνου του 20 μέχρι σήμερα, οι θάνατοι δεν είναι λιγότεροι από το 19 και από το 18. Δεν είναι περισσότεροι. Μερικές εβδομάδες είναι και λιγότεροι ή σχεδόν ίσοι. Δεν έχουμε διαφοροποιήσεις ιδιαίτερες. Το οποίο απομένει να δούμε και στη συνέχεια, βέβαια. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι καθόλου απόλυτος, απλώς βαθιά προβληματισμένος. Οι συγκυρίες οι οποίες διαμεσολαβούν για το θάνατο είναι οι οποίες αξίζει να μελετηθούν. Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε ότι το συνέστημα, το αρνητικό συνέστημα του φόβου έχει αποδειχθεί και οι πάρα πολλές μελέτες το επιβεβαιώνουν. Επηρεάζει το θύμο αδένα. Ο θύμος αδένας δεν ενεργοποιεί τα τάφλευθο κύτταρα, με συνέπεια να έχουμε το ανοσοποιητικό σύστημα σε αδυναμία ή σε υποστολή. Και πώς δηλαδή συνδέεται η ψυχολογία μας, ιδιαίτερα τα αρνητικά συναισθήματα, με το ανοσοποιητικό και την αντίσταση. Αυτό δεν θέλουμε, ένα δυνατό ανοσοποιητικό και μία δυνατή ανοσία εν τέλει που θα πραγματοποιηθεί. Επομένως, μπορούμε να συντονιστούμε διεπιστημονικά και να συνεργήσουμε πολλά πεδία ανθρωπιστικών επιστημών, δηλαδή η κοινωνιολογία, η οικονομία, δηλαδή να συναντηθούν και να διαμορφώσουμε ένα νέο λόγο για την προσέγγιση αυτού του φαινομένου που δεν είναι μόνο ιατρικό ή στενά υγειονομικό. Αυτή είναι μία παράμετρος στην οποία θέλω να μπει στην κουβέντα μας αυτή δυναμική έτσι, κουβέντα, ώστε να διαδράσουμε μεταξύ μας και να σταθώ έτσι λίγο ιδιαίτερα στο τις συνέπειες προκαλεί στην ψυχολογία του ανθρώπου, του κάθε ενός μας δηλαδή, εκτός από το φόβο, εκτός από το στρες, εκτός από το άγχος. Έχουμε και μια εσωτερική λύπη, μια κατάσταση παραίτησης, μια κατάσταση απόγνωσης και απελπισίας, που είναι τα χειρότερα για έναν άνθρωπο,
δηλαδή σαν να διαλύονται οι εσωτερικές του δυνάμεις και οι εσωτερικές του αντιστάσεις που να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει, να προβληματιστεί καταρχήν σε όλο αυτό το συνολικό βίωμα το οποίο εξορίζει στην πραγματικότητα τον άνθρωπο από την ουσία του εαυτού του. Δηλαδή σαν να τον κάνει ξένο με τον ίδιο τον εαυτό. Μια απουσία ενδιαφέροντος. Κανείς δεν ξέρει τι να προγραμματίσει αύριο και μεθαύριο. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο και βρίσκεται σε ένα μετέχμιο ουσιαστικά μη ύπαρξης. Δεν μπορεί να συναντήσει τα πράγματα που του αρέσουν. Ανάμεσα σε αυτά τα ψυχικά, διότι τα φαινόμενα και συμπτώματα, ιδιαίτερα αυτό το μάγμα θυμού, λύπης και φόβου, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μάγμα όσον αφορά τον ψυχισμό και την ψυχοκινητικότητα του ανθρώπου. Επίσης, έχουμε σωματικά συμπτώματα, όπως ταχυκαρδίες, αυξημένη σφιγμή, παλμή, δηλαδή τα ψυχοσωματικά είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση και να ξέρουμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα όταν δεν εκφραστούν, δεν μιληθούν, δεν τα επικοινωνήσουμε, δεν τα μοιραστούμε, δεν τα εκφράσουμε έτσι με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά τα βάζουμε κάτω από το χαλί ή τα καταπιέζουμε, γίνονται εύκολα ψυχοσωματικά, είτε μικρανίες, είτε σφιξίματα, είτε διαταραχές εντερικές, ιδιαίτερα εντερικές, που όταν εκεί εντοπίζονται ψυχοσωματικές αιτιάσεις, ειδικά ο Ιπποκράτης έλεγε ότι το παχύαντρο είναι η σπηλιά του θανάτου, χαμηλή ενέργεια, δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο, τάσεις απομόνωσης, αυτοκτονικούς ιδιασμούς. Μια έρευνα πρόσφατη έλεγε και σε σχετικά μικρές ηλικίες. Το 25% ανέφεραν ότι άρχισαν χρήση ουσιών. Το 25% εκδήλωσαν αυτοκτονικό ιδιασμό. Το 63% των ερωτηθέντων συνέδεαν όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν με αγχώδες διαταραχές που προσομοιάζουν, που συγγενεύουν πάρα πολύ με την κατάθλιψη. Να πω ένα παράδειγμα. Το διάστημα αυτό των 8 μηνών στην Κρήτη είχαμε πάνω από 20 αυτοκτονίες που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε υπό τριπλάσιο και υπό τετραπλάσιο αριθμό στην ίδια περίοδο. Δηλαδή, πρέπει στην ατζέντα την ιατρική, να την πω, την πολιτική, να βάλουμε τα ζητήματα της ψυχικής υγείας που αυτή την περίοδο διαλάθουν, δηλαδή δεν εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή, διότι βεβαίως άλλα υπερέχουν, αλλά θα μας βρουν το επόμενο αμέσως διάστημα, ήδη εμείς τα βιώνουμε και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο Ρέθυμνο, που εγώ βρίσκομαι εκεί και τα διαπιστώνω. Και το επόμενο διάστημα θα είναι σε πάρα πολύ μεγάλη διόγκωση. Λοιπόν, πώς μπορούμε όμως να απαντήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε έτσι αυτά ιδιαίτερα τα συναισθήματα καταρχήν, τα οποία στη συνέχεια μετασχηματίζονται σε ψυχοπαθολογίες. Καταρχήν να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε αυτά τα συναισθήματα που κατοικούν μέσα μας, που τα διαισθανόμαστε, τα νιώθουμε και πολλές φορές είτε δεν θέλουμε να τα αναγνωρίσουμε, δεν θέλουμε να τα ακούσουμε
είναι αυτό, ο μηχανισμός της απόθεσης δηλαδή, που τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Πρώτον, να τα αναγνωρίσουμε και να τα μοιραστούμε όσο είναι δυνατόν και, και αυτή είναι, είναι ένα πρώτο μέλημα. Αυτές τις καταστάσεις που πράγματι δεν έχουμε ξαναζήσει και τουλάχιστον 50 χρόνια πριν, που άλλα ήταν βέβαια τα δεδομένα και μπορούμε να κάνουμε ορισμένες συσχετήσεις με τις εποχές πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνη τις εποχές, και να βρούμε κάποιες αναλογίες με το σήμερα. Πώς μπορούμε δηλαδή να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Να αφήσουμε τον εαυτό μας να τα εντοπίσει και να τα εκφράσει. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι ένα πρώτο βήμα για να βρούμε στη συνέχεια στοιχεία και μεθοδολογία που θα τα αντιμετωπίσουμε. Η επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους πρέπει αφενός με να τροποποιηθεί αυτή η επαφή, αλλά δεν πρέπει να εξαλειφθεί και να παραλειφθεί καθόλου. Δηλαδή να μπει στις προτεραιότητές μας, να αφομοιώσουμε ποιοτικό χρόνο στα κοντινά μας πρόσωπα, δηλαδή να αναδιατάξουμε τα συναισθήματα αναγνώρισης, αγάπης, επικοινωνίας, επαφής, ένα τέτοιο χρόνο που να λειτουργήσουμε με ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση δεν είναι μόνο από τη μεριά των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που πρέπει να έχουν, να διαθέτουν αυτή τη δεξιότητα, τη δεξιοσύνη, να ξέρεις να ακούς τον άλλο, αλλά πρέπει να λειτουργήσει η ενσυναίσθηση σε όλους τους ανθρώπους, ένθεν και ένθεν. Πρέπει να κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που κάναμε και αγαπάμε. Δηλαδή αυτές οι ρουτίνες της καθημερινότητας, θα έλεγε κανείς, όσο μπορούμε να τις κρατήσουμε ζωντανές και να μην τις απεμπολίσουμε και τις διαγράψουμε. Επίσης, θέλει ένας προβληματισμός πάνω στα ζητήματα διατροφής, που τα ζητήματα της διατροφής συνδέονται με το δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Θα μου πείτε, ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά η κατάσταση αυτή δημιουργεί αντιπαλότητες μέσα στις μικρές οικογενειακές δομές, δηλαδή μέσα στην οικογένεια, δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα βίαιες σκηνές και καταστάσεις, δηλαδή ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί. Επομένως, πρέπει εμείς και σαν ψυχιατρική κοινότητα, αλλά και σαν ιατρική κοινότητα, που μπορούμε να δώσουμε συνοχή στην οικογενειακή ζωή, να διευκολύνουμε, να λειτουργήσουμε διευκολυντικά, προτρέποντας τους ανθρώπους να βάλουν ποιοτικό χρόνο και να βάλουν ζητήματα επαφής και επικοινωνίας και αυτοαναγνώρισης. Πολλές φορές μέχρι τώρα η ζωή μας δεν μας οδηγούσε πουθενά, δηλαδή είμαστε σε μια ταχύτητα. Να βρούμε έτσι ωραίες σιωπές μέσα μας, τις οποίες να τις μοιραστούμε, να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας. Θα ολοκληρώσω λίγο με τη συμβολή, με το ρόλο μάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή αποβλάκωσης, δεν ξέρω, αυτή η δραματική τίτλη ειδήσεων. Το 90%, να μην πω και παραπάνω, το 90% του χρόνου
του τηλεοπτικού χρόνου διατίθεται γύρω από αυτό το ζήτημα. Θα μου πεις, δεν είναι το σπουδαιότερο. Βεβαίως, αλλά η ζωή για να προχωρήσει πιο πέρα θέλει και ένα άλλο βλέμμα. Θέλει ένα βλέμμα που έχει να κάνει με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Έχει ένα βλέμμα που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, ζητήματα αλληλεγγύης, ζητήματα δράσεων μέσα στα πλαίσια δηλαδή της αυτοπροφύλαξης. Διότι θα χρησιμοποιήσω και αυτή την έννοια, ο άνθρωπος πάντα που αντιμετώπιζε ζητήματα τέτοια, πανδημίες μικρές, μεγαλύτερες ή εξίσου ίδιες, διέθετε μια δύναμη αυτοβοήθειας από μόνος του, δηλαδή είναι ενσωματωμένη αυτή η δυνατότητα στον άνθρωπο, την οποία μπορείς να πεις ατομική ευθύνη, μπορείς να πεις και κοινωνική ευθύνη συγχρόνως, και όλα συνηγορούν στο να μας, να μας αντικειμενοποιήσουν σαν μονάδες δύναμης, δυνατότητας, δεξιότητας και σκέψης και συνείδησης, συνειδητότητας, με τις πολιτικές αυτές οι οποίες ακολουθούνται από την πολιτεία δηλαδή και από την κυβέρνηση σήμερα. Έχω πληροφορίες που είναι έτσι απλές πληροφορίες, ενδείξεις, δεν μπορώ να έχω άλλες αποδείξεις, ότι η κυβέρνηση δεν ακούει ή τουλάχιστον ολόκληρη την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, την Επιτροπή που διαχειρίζεται τέλος πάντων και κάνει τις προτάσεις υποτίθεται. Πάρα πολλά κομμάτια ανθρώπων από την Επιτροπή δεν εισακούγονται. Και γιατί δεν δημοσιεύονται τα πρακτικά της Επιτροπής αυτής μέσα στα πλαίσια της ανοιχτής, δημοκρατικής και διάφανης κοινωνικής ζωής. Και να κλείσω λίγο, δεν ξέρω και αν πήρα πολύ χρόνο, να κλείσω εκεί και αν για να έχουμε τη δυνατότητα και μεγαλύτερη συζήτηση και παρεμβάσεων, που είναι αυτό το καλύτερο, με κάτι για τα εμβόλια. Αναρωτιέμαι ότι εγώ μελετάω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για τα εμβόλια και για την τεχνοδομή τους, δηλαδή γιατί αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία έρχονται, διότι η ιατρική πάντα ήθελε ένα χρόνο, τουλάχιστον 2, 3 μέχρι και 5 χρόνων για να κατοχυρώσει και να διαπιστώσει σε όλο τους το μέγεθος την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εμβολίων. Και εγώ πάντα ήξερα ότι τα εμβόλια ήταν εξασθενισμένοι ιοί οι οποίοι μπαίνουν στο σώμα και δημιουργούν μια αντίδραση ανοσοποιητική, ανοσίας. Λοιπόν, θέλει μεγαλύτερη ακόμα τότε, αφού δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία στο συγκεκριμένα εμβόλια της Pfizer, άσε που η Pfizer είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία της φαρμακοβιομηχανίας. Και μόνο και μόνο τα κέρδη τα οποία έβγαλε πρόσφατα, αυτούς τους μήνες, μιλάω τους 8 μήνες από τις μετοχές της, υπεραρκετούσαν, έφταναν δηλαδή να εμβολιαστούν όλος ο κόσμος δωρεάν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις να μην πληρώσουν τίποτα για αυτά τα εμβόλια. Λοιπόν, γιατί δεν έρχεται στη χώρα μας, δεν ξέρω αν θα έρθει, και το ρώσικο εμβόλιο, που έχει την κλασική του μορφή, ας πούμε, και να επιλέξεις μετά από ενημερώσεις και ενημερώσεις το εμβόλιο που θέλεις να κάνεις. Αυτά έτσι σαν ερωτήματα, διερωτήματα δικά μου και ίσως και άλλων.
και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που πρέπει να την ενισχύσουμε και με άλλες απόπειρες. Διαλόγου και τις οποίες θα τις βρούμε. Εύχομαι ο καθένας μας να περπατήσει αυτό το μονοπάτι του προβληματισμού και της, του διαλόγου με ένα ενεργητικό τρόπο και να μεταφέρουμε, να σπάσουμε τις όποιες παθητικότητες και να μεταφέρουμε μια αγωνιστική διάθεση στην καθημερινότητά μας. Και τα μέτρα να πράγματι να συντεριάξουν και να συμβαδίζουν με τις, με τις υγειονομικές έτσι, πράγματι απαντήσεις που θέλει αυτή η πανδημία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιωδάκη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και για την εισήγησή σας και για τα καλά σας λόγια για την αφίσα της σημερινής εκδήλωσης. Μας θέσατε πολύ εύστοχα ερωτήματα, σχόλια και σκέψεις που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε και πιστεύω ότι θα αποτελέσουν μία βάση για να προβληματιστούμε και να πάρουμε λίγο χρόνο να αναλογιστούμε λίγο περισσότερο την ύπαρξή μας. Σε ατομικό, αλλά και γιατί όχι και σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα αφήσαμε τελευταίο τον Αντώνη το Γαζάκη, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για να μας μιλήσει περισσότερο για την πολιτική διάσταση της κρίσης που βιώνουμε και πιο συγκεκριμένα για το ρόλο και τις δυνατότητες που έχει μία δημοτική αρχή να στηρίξει τους πολίτες της σε αυτή τη συγκυρία. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είναι σημαντικό να ακούγονται οι φωνές των υγειονομικών που ασχολούνται με το ζήτημα της πανδημίας από την πρώτη γραμμή. Τώρα, εμένα είναι λίγο δύσκολη θέση μου από τη στιγμή που είμαι τελευταίος, έχουν υποθεί πάρα πολλά από όσα θα ήθελα και εγώ να πω. Θα κάνω κάποια πολύ μικρά σχόλια για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και θα μιλήσω και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν και το ερώτημα στο οποίο, το οποίο έθεσε στο τέλος, Κάρμε, θα μπορούσε να απαντηθεί μάλλον εύκολα με, το ότι, με τον τρόπο που είναι δομημένο το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς μια δημοτική αρχή μπορεί να κάνει λίγα, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα οι ελληνικές δημοτικές αρχές δεν τα έχουν κάνει ως επί το πλείστο. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι, θα σας πω επί τα ποιος το λέει, είναι και στην παρέα μας, και πότε το είπε, για να, έτσι να δούμε σε σχέση με αυτό που υπόθηκε από την κυβέρνηση, αλλά και από δημοτικούς άρχοντες και από το δικό μας το δήμαρχο, αλλά και από άλλους, ότι μας έπιασε ξαπίνης το κύμα του Οκτωβρίου, ότι φταίει η κοινωνική ευθύνη, ότι χίλια δυο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συζητάμε πάρα πολύ είναι μάλλον κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τέλη Μαΐου 2020. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε παγκοσμίως σε σχέση με την πανδημία, τα χειρότερα είναι πίσω μας ή μπροστά μας. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά, παρά μόνο να τρέχοντας πίσω στην ιστορία. Στη γρίπη του 1918, που ήταν από τις πιο θανατηφόρες, το πολύ μεγαλύτερο κακό το έκανε το δεύτερο κύμα. Άρα μπορεί του χρόνου τέτοιο καιρό να βγαίνουμε από ένα τεράστιο κύμα από τον Οκτώβριο και μετά του 20 και μετά που να είναι πολλαπλάσιο από αυτό που ζούμε τώρα. Μπορεί. Δεν μπορεί κανείς να πει ούτε ίσως ούτε αλλιώς, ούτε τρομοκρατία λοιπόν, αλλά ούτε και εφησυχασμός. Αυτά τα έλεγε ο Αλέξης Μπένος, που είναι και στην παρέα μας, τον βλέπω εδώ πέρα, σε συνέντευξη που έδωσε σε μένα και στον Γιώργο Καλαμπόκα για το περιοδικό Μαργινάλια. Και δεν ήταν φυσικά ο μόνος που τα έλεγε ο Αλέξης αυτά. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχουν, τους γιατρούς που είχαν μια επαφή
με αυτό το ζήτημα, μιλούσαν με πολύ μεγάλη, δίναν μάλλον πολύ μεγάλη πιθανότητα στο να έρθει ένα πολύ χειρότερο δεύτερο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο, όταν θα άρχιζαν τα κρύα, πράγμα που επιβεβαιώθηκε λίγο πολύ και από την πορεία που είχε η εξέλιξη της πανδημίας στις χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό τους χειμωνιάτικους, τους καλοκαιρινούς μήνες του δικούς μας που έχουν αυτή χειμώνα, υπέφεραν πολύ περισσότερο από τον COVID-19. Τώρα, σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια τρία πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το, όχι μόνο με την κατάσταση που βρισκόταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και συναντήθηκε με τον κορονοϊό, αλλά τι είναι αυτό που κάνει όλο και πιο εύκολη τη μετάδοση και τη διάδοση τέτοιου είδους ιών. Το δεύτερο είναι πώς τους υποδέχεται μια συντεταγμένη πολιτεία. Το τρίτο είναι τι κάνει αφού δεν κατόρθωσε να τους αναχαιτήσει στην πρώτη φάση, πώς δεν διαχειρίζεται μια κατάσταση που ήδη έχει επιδεινωθεί, έχει γίνει κρίσιμη. Και το τέταρτο είναι τι κάνεις για να βγεις όχι μόνο από την έκτακτη ανάγκη των εντατικών, αλλά το να μην έχεις όλο και καινούργια κρούσματα και να μην περιμένεις απλώς ένα εμβόλιο, το οποίο παρεμπιπτόντως, σε σχέση και με αυτό που ο κύριος Λιωδάκης, δεν είναι ένα εμβόλιο, δεν είμαι ακόμα σίγουρος, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο προσφέρει μια ανοσία πολύ μεγάλη, η οποία λύνει το θέμα μια και καλή. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι σήμερα ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί είμαστε στην εκδήλωση, μιλάει για νέα παραλλαγή του ιού, η οποία μεταδίδεται πολύ πολύ πιο γρήγορα στη Νότια Αγγλία. Έκανε ανακοινώσεις πριν λίγο, μπήκε σε επίπεδο 4 ο συναγερμός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σκωτία έχει κλείσει τα σύνορά της. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με όλα αυτά, στην Ελλάδα ξεκινήσαμε με μία λογική πολύ γρήγορου lockdown. Μάλλον συγγνώμη να πάω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι ο λόγος από τον οποίο έχουμε τόσο μεγάλη μετάδοση και διάδοση των ιών αυτών είναι η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα ζώα σε πολύ κοντινό περιβάλλον, σε άσχημες συνθήκες, σε συνθήκες έλλειψης υγιεινής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιοχές από τις οποίες μάλλον ξεκίνησε στην Κίνα ήταν και τα σημεία στη Βουχάν, ήταν μέρη όπου άνθρωποι και άγρια ζώα ήταν πάρα πολύ κοντά. Τα ξέρουν καλύτερα αυτά όσοι ασχολούνται με την ιατρική και τη βιολογία, αλλά νομίζω και ο ένας μέσος ακροατής θεατής μπορεί να το καταλάβει ότι όταν οι ιοί των ζώων αρχίζουν και μπλέκονται μεταξύ τους και με τον ανθρώπο, είναι πιο εύκολο να γίνει ένα ανακάτωμα και να έρθουν πιο εύκολα και στους ανθρώπους. Λοιπόν, όσο λοιπόν οι άνθρωποι θα εισχωρούν όλο και περισσότερο στο φυσικό περιβάλλον και θα κατακτούν περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα ζώα, θα τα εκμεταλλεύονται τα ζώα και θα είναι μαζί άνθρωποι και ζώα, αυτό θα το βλέπουμε. Άρα έχουμε και ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μπορεί να λέμε αυτά γίνονται στην Κίνα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνονται πάντα στην Κίνα. Είδαμε τι έγινε με τα Μίνκ στη Δανία, αλλά και εδώ, στην Καστοριά. Ήρθε λοιπόν από τη Δύση αυτή τη φορά ο ιός, παρά την κινδυνολογία που υπήρχε ότι θα μας έρθει από τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρώτο κρούσμα που πιστοποιήθηκε ότι ήταν κρούσμα κορονοϊού. Ήταν μια κυρία η οποία ήρθε από την Βόρεια Ιταλία, από το Μιλάνο, από την Εβδομάδα Μόδας και μάλιστα επισκέφθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο παρευρισκόμουν και εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί βλέπουμε πώς είναι μια μικρογραφία του πώς αντιμετωπίζει σχεδόν όλη η Δύση την κατάσταση αυτή. Ποια είναι αυτή η μικρογραφία? Δεν γίνονται σωστά παντού οι χνηλατήσεις,
ή μπορεί να γίναν στην αρχή όταν ήταν πολύ λίγα τα κρούσματα, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτό. Άρα δεν περιορίστηκε ο ιός, δεν έγιναν τα κατάλληλα τεστ και οι εξαντλητικές σκυλατίες στη συνέχεια, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε σκληρά μέτρα περιορισμού ενώ των ατόμων που ήταν φορείς, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, τόπους και για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, τι προκρίθηκε? Προκρίθηκε μια οριζόντια κατάσταση που ονομάστηκε lockdown, το οποίο όμως είναι ακόμα και αυτό κατ' επίφαση lockdown. Το βλέπουμε τώρα με τη Δυτική Αττική ότι δεν είναι στην πραγματικότητα lockdown όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και μάλιστα συχνά συνοστιζόμενοι στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Και το είδαμε και στην Ιταλία, στον Μπέργαμο αυτό, και το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα αυτό με τα μέσα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσο επίμονο ακόμα το υλικό φορτίο στην πόλη μας. Είναι μια πόλη η οποία έχει, όπως είπε και ο Θοδωρής Δούκος στην αρχή της συζήτησης, μονάχα ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Και αρκετά από τα κρούσματα που ήταν σε συρροή, γνωστές συρροές που λένε, ήταν είτε στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, είτε πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στον νομό Πέλλας, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ο νομός που έχει πληρώσει μέχρι τώρα το μεγαλύτερο φόρο νεκρών στην πανδημία, όπου εκεί με τις βιομηχανικές μονάδες, κυρίως επεξεργασίας των φρούτων και ντομάτας και κονσερβοποιίες και όλα αυτά, εκεί πέρα έγινε το έλα να δεις. Είχαμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, αυτού του γρήγορου lockdown μερικού ή τέλος πάντων όπως ήταν. Ο κόσμος το τήρησε όσο μπορούσε την άνοιξη και φτάσαμε να μηδενιστούν τα κρούσματα σχεδόν. Και από εκεί και πέρα, αντί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χρόνος για να πάμε σε μία ανάταξη του ΕΣΥ, να γίνουν όλα αυτά που είπανε οι εκπρόσωποι του χώρου της υγείας που ακούσαμε πριν, η κυβέρνηση επιδόθηκε μαζί με δημοτικούς άρχοντες ή περιφερειακούς άρχοντες σε διάφορες περιοχές σε μια εκστρατεία θετικής σκέψης ότι όλα πάνε καλά και ότι μπορούμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι του τουρισμού. Ανοίξαν τα σύνορα, με έναν τρόπο πολύ άναρχο, χωρίς τεστ, σοβαρά, μόνο τυχαία ουσιαστικά, με αυτόν τον περίεργο αλγόριθμο. Ανακατεύτηκε λοιπόν εκεί προς τον Αύγουστο, άρχισε να ανακατεύει τη σούπα. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, επειδή είχε αρκετούς τουρίστες που μπαίνανε στα σύνορα από οδικώς τα βόρεια σύνορα, το έζησε αυτό πολύ περισσότερο ίσως. Και η αντιμετώπιση της κυβέρνησης ποια ήτανε? Να ενοχοποιεί ήδη από την πρώτη, από το πρώτο lockdown, αλλά στη συνέχεια από το καλοκαίρι και μετά, διαφορετικές ομάδες. Έτσι, να το πω επιγραμματικά, ηλικιωμένους. Στην αρχή, επαναπατριστέντες, Ρωμά, στη Λάρισα, νέους στις πλατείες, όχι τους τουρίστες. Νέους στα νησιά που όμως έπρεπε να είναι Έλληνες. Πάλι νέους στις πλατείες, στο μετρό, στο κέντρο, στα μαγαζιά, πρόσφυγες και μετανάστες στο κέντρο, φυσικά. Όσοι ήταν υπάλληλοι στα χειροκομεία στοχοποιήθηκαν, μπορεί να είχαν επαφή με ένα κούσμα κτλ. Και φταίγαν όλοι. Όσοι ήταν έξω από το εφετείο, πάλι οι γέροντες, μετά οι γονείς που συνοστίζονταν έξω από τα δημοτικά, η εκκλησία σε καμία περίπτωση, οι φαρμακευτικές που αργούν και δεν βγάζουν το εμβόλιο, ακούσαμε το λέει ο Κυρανάκης αυτό, αν θυμάστε. Οι λοιμοξιολόγοι που είχε πει ο Άδωνης, η μετάλλαξη του ιού πάλι ο Άδωνης, όσοι δούλευαν στις ελιές φταίγαν επίσης, ένα άτομο άφησε λουλούδι πρόστιμο, στη Δράμα φταίνε οι Δραμινοί, τώρα φταίγαν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν το ακούσετε, ο χαρακτήρας των Θεσσαλονικαίων. Είμαστε λίγο χαλαροί, μποέμ τύποι. Και τώρα πάμε πάλι στους Ρωμά και στους κατοίκους Δυτικής Αττικής. Ποιοι δεν φταίνε ποτέ? Η κυβέρνηση, η εκκλησία, οι τουρίστες. Όλο αυτό μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα
ότι ο τρόπος διαχείρισης της όλης κατάστασης από τη μεριά της κυβέρνησης είναι καθαρά επικοινωνιακός. Με ποια έννοια? Θέλει να κρατήσει, το λέω, είναι φιαλτικό, είναι φρικτό, αλλά εγώ το πιστεύω πια, εδώ και 2-3 εβδομάδες το έχω, για μένα είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τον αριθμό των νεκρών σε διαχειρίσιμα επικοινωνιακά επίπεδα και τον αριθμό των ανθρώπων που εισάγονται σε ΜΕΘ. Και όσο μπορεί να το κάνει, όσο συμβαίνει αυτό, τα μέτρα που θα παίρνει είναι για να λέει ότι παίρνει μέτρα. Το ίδιο ισχύει για την εκπαίδευση, όπου η τηλεκπαίδευση είναι ένα φρικτό πράγμα που συμβαίνει και εκεί πέρα, με χίλια δυο προβλήματα, με το ποιες εργασίες μπορούν να γίνονται, ποιες όχι, ποιοι τομείς της οικονομίας μπορούν να λειτουργούν και ποιοι όχι, και πάει λέγοντας. Δεν θα κάνει, θα κάνει τις χάρες σε αυτούς που τους έχει πιο πολύ ανάγκη και θα χτυπήσει τις ομάδες εκείνες που δεν τις θεωρεί απαραίτητες για το δικό της πολιτικό και οικονομικό σχέδιο. Δεν είναι κάποια συνωμοσία και δεν ξέρω αν είναι μονάχα, δεν είναι μόνο το ιδεολόγημα δηλαδή του δεν θέλω να ενισχύσω το ΕΣΥ, είναι και αυτό, αλλά είναι ότι πιστεύει η κυβέρνηση πως μπορεί με τη βοήθεια φυσικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που στην πραγματικότητα αυτά τα μέσα ανήκουν στο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο κατά κάποιον τρόπο υπαγορεύει και τις ενέργειες της κυβέρνησης και γι' αυτό είναι τόσο εργοστάσια και τόσο μεγάλο κομμάτι της παραγωγής σε λειτουργία, όλα αυτά την οδηγούν σε αυτή την αντιμετώπιση της κατάστασης. Και η αντιμετώπιση της κατάστασης δεν είναι μια αντιμετώπιση, ξαναλέω, που αφορά ένα οριζόντιο lockdown σε όλα, μπαίνουμε όλοι στο σπίτι μας, καθόμαστε στο σπίτι μας για 15 μέρες και άρα δεν κολλάει κανένας και είμαστε μια χαρά. Το ξαναλέω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα μπορούσε να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση στη συνεργασία τόσο με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και με τους ΟΤΑ, τους δήμους, τις περιφέρειες και αποκεντρωμένες κτλ. Αυτό που δεν έγινε πέρα από την ενίσχυση του ΕΣΥ ήταν να ενισχυθεί όλη αυτή η ιστορία με τα τεστ, τα στοχευμένα και την ιχνηλάτιση των κρουσμάτων, στα οποία θα μπορούσε να έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι με τη διενέργεια των τεστ, αλλά να δώσει χώρους, να δώσει ανθρώπους που δεν θα κάνουν τα τεστ τα ίδια, αλλά θα βοηθάνε σε όλα τα υπόλοιπα, και να περιορίσει, και να δώσει επίσης και χώρους για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται να τεθούν σε καραντίνα, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους που δεν είναι θετικοί. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη, παρότι εμείς το ζητήσαμε πολλές φορές από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί μια Δημοτική Αρχή να λέει να προσέχουμε. Πρέπει να είναι διεκδικητική και να δίνει αυτή το παράδειγμα. Θυμίζω τις εικόνες που είχαμε δει του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εικόνες οι οποίες έδειχναν ότι έχει χαθεί κάπου ο έλεγχος για το τι κάνουμε, δεν κάνουμε σε σχέση με τους συνωστισμούς και συγχρονισμούς. Από την άλλη μεριά υπήρχαν προσπάθειες να ενοχοποιηθούν οι νέοι στις πλατείες. Ευτυχώς αυτό δεν πέρασε πολύ το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη και ευτυχώς που υπήρξαν και φωνές όπως του κ. Τσιόδρα που είπαν ότι το 86% των κρουσμάτων οφείλεται, της διασποράς οφείλεται σε διασπορά σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Φτάσαμε λοιπόν στην κατάσταση του Νοεμβρίου και εκεί πέρα συνέχισε η διοίκηση του Δήμου και γενικά οι διοικήσεις των γύρω Δήμων να τηρούν μια παρακολουθητική πολιτική η οποία περιοριζόταν σε γενικόλογες εκκλήσεις για ενότητα, για στήριξη, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί προφανώς περισσότεροι από τους δημάρχους έχουν άμεσες ή έμεσες σχέσεις με το κυβερνών κόμμα ή εξαρτώνται από αυτό για να πετύχουν άλλα πράγματα σε άλλους τομείς της διοίκησης. Και δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η στάση άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες όταν διαπίστωσαν ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε κανένα πρόβλημα να τους αδειάσει τελείως
Δεν ξέρω αν θυμάστε όσα είπε για το ότι οι τοπικοί άρχοντες της Θεσσαλονίκης δεν εισηγήθηκαν νωρίτερα μέτρα κτλ. Κτλ. Και πάλι όμως αυτά που ζητούν είναι γενικόλογα, δεν μιλάνε για συγκεκριμένα μέτρα και δεν μιλούν ούτε για αυτό που υπόθηκε νωρίτερα από το Θοδωρή, δηλαδή ούτε προχωρούν να το κάνουν, ποιο, την ενοικίαση δωματίων ή ολόκληρων ξενοδοχειακών μονάδων ή δωματίων σε ξενοδοχεία, τα οποία θα φιλοξενούν θετικούς στον ιό, που μπορούν να πάρουν εξιτήριο, το είπε και η Χριστίνα νομίζω, αλλά είναι ακόμα θετικοί και έτσι αν έρθουν σε επαφή με έλλειψη της οικογένειας τους με άλλους ανθρώπους, μπορούν να μεταδώσουν σε αυτούς το COVID-19. Το ζητήσαμε επίσημα, το καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει πριν μερικές εβδομάδες. Απορρίφθηκε η πρότασή μας από τη διοίκηση χωρίς ούτε μία δικαιολογία. Δεν είπε καν η διοίκηση για ποιο λόγο καταψηφίζει το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ούτε είπε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό, αν υπάρχει ανάγκη, και θα το κάνουμε. Αυτή είναι η στάση της συγκεκριμένης διοίκησης, αλλά και γενικότερα των διοικήσεων στην περιοχή. Επίσης, για την επίταξη των κλινικών, η στάση τους είναι μια στάση πολύ χλιαρή, ίσα-ίσα που λένε να δείτε το έκανε η κυβέρνηση. Δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχουν πει τίποτα αυτές οι διοικήσεις για το άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν το προηγούμενο διάστημα το μνημονιακό στην πόλη. 3 νοσοκομεία μεγάλα θα μπορούσαν κάπως ή 2 έστω να λειτουργήσουν, να επαναλειτουργήσουν. Και αυτά τα νοσοκομεία κλείσανε για διαφορετικούς λόγους, αλλά κυρίως με σκοπό τη συρρήκνωση του ΕΣΥ, με εξαίρεση το 424, μιλάω για το Λιμωδόν και το Παναγία. Το Λιμωδόν είναι ένα νοσοκομείο που τώρα θα ήταν και πολύ χρήσιμο, θα ήταν και υποτίθεται πιο εξειδικευμένο. Το Παναγία είναι σε κάκιστη κατάσταση και μας λέγανε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με το Παναγία γιατί έχουν μείνει μόνο τα ντουβάρια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να μπει να κάνει κάτι. Και τους λέγαμε 8 μήνες είχατε να κάνετε κάτι στο Παναγία, σε οποιοδήποτε χώρο. Τα αφήσαν λοιπόν σε αυτόματο πιλότο και αυτό το ζήτημα και δεν το ζητάνε ούτε τώρα. Τα τεστ λοιπόν δεν ήταν κάτι στο οποίο προχώρησαν οι Δήμοι, ούτε ο δικός μας Δήμος, ούτε καν στις δικές του υπηρεσίες. Μονάχα με την πίεση κάποιων από τα σωματεία και κάποιων εργαζομένων σε κάποιες από τις υπηρεσίες του Δήμου γίνανε τεστ. Σε υπηρεσίες μιλάμε τώρα οι οποίες είχαν ήδη κρούσματα αρκετά και έρχονταν σε επαφή και με το κοινό. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα των λεωφορείων. Αντί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να ζητάει άμεσα λεωφορεία την άνοιξη, καινούρια, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές της ασφάλειας και τις υγειονομικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην αγορά 50 λεωφορείων από τη Λειψία, τα οποία τα δόρισε στον ΑΣΦ, και από αυτά τα λεωφορεία, στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν ούτε 10. Δεν έχουν έρθει όλα τα λεωφορεία. Βρισκόμαστε τέλη Δεκεμβρίου σχεδόν. Και πανηγυρίζανε η της διοίκησης και ο κύριος Ζέβας και οι υπόλοιποι για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η επιτυχία, το να δωρήσει ο Δήμος από τα λεφτά των ανταποδοτικών τελών, που μέχρι φέτος επιτρεπόταν να δοθούν μόνο για τον νητροφωτισμό, την καθαριότητα και για τα κημητήρια, τα άλλα ανταποδοτικά, δόθηκαν λοιπόν αυτά τα χρήματα, κάποια από αυτά τα χρήματα, όχι αυτά όλα, για την αγορά αυτών των λεωφορείων και δεν τα έχει καν αυτή η πόλη. Αλλά και όταν θα τα έχει, τα λεωφορεία αυτά δεν εξαρίζονται επαρκώς, δεν έχουν κλιματισμό για το καλοκαίρι και τα υπόλοιπα που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι αγόρασε, θα πάρει με leasing μάλλον, ο κύριος Καραμαλής, είναι και πάλι μεταχειρισμένα και φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τις συγκοινωνίες της πόλης.
Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση στην οποία οι Δήμοι ουσιαστικά λειτουργούν πυροσβεστικά, με μπαλώματα, νιώθουν με την πίεση του κόσμου, αλλά όχι όσο θα έπρεπε και δεν αντιδρούν όπως θα έπρεπε επίσης. Εμείς, δυστυχώς, στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρότι η συγκεκριμένη διοίκηση εξελέγει ευρύτατη μειοψηφία, δεν κατορθώνουμε να πετύχουμε αλλαγή πορείας αυτού της διοίκησης, γιατί κατορθώσει να προσετεριστεί αρκετούς δημοτικούς συμβούλους κοντά της και να περνάει αυτά που θέλει, και ακόμα και προτάσεις οι οποίες φαντάζουν και ακούγονται λογικές, καταθέτουμε είτε εμείς είτε η δημοτική σύμβουλη της διοίκησης Σπύρος, δηλαδή της παράταξης που στηρίζει το ΚΚΕ, δεν έχουν καμία τύχη. Αν λοιπόν δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση δεν δει σοβαρά το ζήτημα της αλληλεγγύης προς τους πολίτες, τους δημότες της, και δεν κινηθεί προς την απαλλαγή των βαρών αυτών των πολιτών από τα οικονομικά βάρη που επίσης σωρεύονται, η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Και κλείνοντας, να πω το εξής, ότι το είπα και πριν, δόθηκε μεγάλη ευκαιρία τόσο στην κυβέρνηση, όσο στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή, αλλά και τόσο όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τον κορονοϊό, να περάσουν μια σειρά από όλο και πιο αντιδραστικά μέτρα και νομοσχέδια που δεν αφορούν φυσικά τον κορονοϊό, και είτε να κάνουν πρόοδες για το μέλλον, είτε να μας φέρουν προτελεσμένων γεγονότων μια κατάσταση που θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ανατραπεί. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με το νομοσχέδιο για το περιβάλλον που πέρασε την Άνοιξη, όσο και με τα εργασιακά, όσο και με τα νομοσχέδια, το νομοσχέδιο για τα εκπαιδευτικά, που όλο και χειρότερα γίνονται τα πράγματα εκεί πέρα, και πάει λέγοντας. Επίσης, το ζήτημα του ελλείμματος δημοκρατίας το βλέπουμε και στα δημοτικά συμβούλια, με το γεγονός ότι γίνονται από μακριά όλο αυτό το διάστημα, και καταλαβαίνετε αυτό πόσο δυσχεραίνει τον έλεγχο του έργου της διοίκησης. Και μάλιστα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε και μετάδοσή τους δημόσια, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει δικά του μέσα για να τα μεταδώσει τα δημοτικά συμβούλια, δραστηριοτητικά. Τώρα ξεκίνησε να μεταδίδεται εδώ και ένα μήνα περίπου το Δημοτικό Συμβούλιο από το YouTube. Και ουσιαστικά, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχουν μετατρέψει αυτή τη υγειονομική κρίση σε ευκαιρία. Σε ευκαιρία για να περάσουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα δυσκολεύονταν πολύ περισσότερο να τα περάσουν. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν κινητοποιηθεί ο κόσμος, όχι μόνο με τους παραδοσιακούς τρόπους που κινητοποιούνταν μέχρι σήμερα, αλλά και με άλλους τρόπους, ακόμα και αυτή η εκδήλωση παίζει αυτόν τον ρόλο που κάνουμε εδώ, και αν δεν αντιδράσουμε απέναντι σε όλο αυτό το όχι ακριβώς δικτατορικό, προφανώς, δεν είναι καμιά σχέση με χούντα αυτό που ζούμε, αλλά πλησιάζει σε ολοκληρωτικές αντιλήψεις ως προς την κάλυψη της επικαιρότητας και των γεγονότων και στην πάταξη των αντιδράσεων. Αν δεν υπάρξει αντίδραση του κόσμου, από παθητική μέχρι ενεργητική, από δράσεις ατομικές μέχρι συλλογικές, δεν μπορούν μονάχα οι αντιπρόσωποι με ανάθεση να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει μέσα και έξω από τους θεσμούς να λειτουργήσουμε, να χτυπήσουμε εκεί που πρέπει να χτυπήσουμε, για να ζητήσουμε βελτίωση τόσο της κοινωνικής υγείας, της δημόσιας υγείας, αλλά και της ζωής μας, την οποία παρακολουθούμε σιγά σιγά κομμάτια της να τα παίρνουν όλο και περισσότερο και κατά το δοκούν. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην κούρασα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σου, που σίγουρα εμπλούτησε αρκετά τη συζήτησή μας. Χαρακτηριστικά ανέφερες πως κάποια στιγμή η κυβέρνηση, η εκκλησία και οι τουρίστες φαίνεται να είναι υπεράνω ιού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα μέσα και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Νομίζω
η παραπάνω φράση συμπυκνώνει επιτυχημένα τα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν γύρω μας όλο αυτό το διάστημα.